Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Τι βγάλατε, λέω, ρε, στη Φλόρινα και τι με λαπαντάνε οι άνθρωποι, τη Λιάννη. Λέω, τι λέω, σας πείραξε το ψύχος, λέω, για πάνω. Τι άλλο έβγαλε, λέω, η Φλόρινα, το Παντελή Κωνσταντινίδη με λέει. Άλλο, δηλαδή στη Σιβηρία φτάσαμε. Τι άλλο έχει η Φλόρινα, ρε, του λέω. Έχει, λέει, καμιά πενινταριά λίμνες. Κονομάται, λέω, από τις λίμνες. Λέει, όχι, είστε ανόητοι, του λέω. Τρελαθήκαμε. Τι έχει βγάλει. Τι έχει βγάλει, τι ωραίο έχει η Φλόρινα, ρε. Έχει 10% από τη ΔΕΗ. Το 90% το έχει το Λεμαΐδα. Καλημέρα. Χαίρετε, αγαπητοί ακροάτες. Τι άλλο, ρε, έχει βγάλει η Φλόρινα. Τη πίτσα Παπαδοπούλου. 25η, 250η τραγουδίστρια στην Ελλάδα. Άλλο, λέω. Τι δουλειά με κόβει, σιγά, πίτσα Παπαδοπούλου. Έχει και φασόλια, καστοριές πολύ ωραία και γίγαντες. Φασολιά.
Τι Καστοριά. Α, για τη Φλόρινα μιλάμε. Αλσχάιμερ. Έχει την Αθήνα. Όχι, επειδή είχα πάει στι Πρέσπε, μπερδεύτηκα. Ποιε Βέσπε πήγε, μπορεί. Και μπαίνω εδώ και λέω: είσαι ο MVP των Χριστουγέννων. Ο Σέρλοκ Χόλμς τη Φάτνη. Καλησπέρα σε όλου του ακροατέ. Χαιρετίσματα στο Γιούργεν Κλοπ εκεί που λέει: πάνε να ακούσω, πάνε στου γυρολιγκάκιδε, του μπασκετικού. Σε όλου. Έβγαλε, λέει. Έβγαλε, λέει. Τι να βγάλει, βρε Κώστα, τη βούλα Πατουλίδου έβγαλε και έβγαλε. Έπεσε άλλη μαύρη με τα εμπόδια, πήρε το χρυσό. Πήρε το χρυσό! Το αγώνισμα είναι 100 με εμπόδια. Ναι, όλες οι μαύρες τρέχαν την Πατουλίδου. Ναι, ήταν... Τι περιμένεις από αυτή τη χώρα που έχει βγάλει βουλευτή και υφυπουργό, αυτή που έλεγε τη Λάμψη αγαπάει χόχο τη Σελήνη. Φαντάσου, δεν πάμε καλά, Κώστα μου. Τι κάνει αυτή. Πώς τη λένε, ακόμα αγαπάει τον Αλέξη αυτή. Πώς τη λένε αυτή. Κούρκουλα, ρε φίλε. Κούρκουλα, υπάρχει, ρε φίλε, κούρκουλα. Πω. Σελήνη πάει άσυλο, αγαπάει χόχο. Μία Αλέξη, σε θέλω πολύ. Σε παρακαλώ, Κιδανδουλάκι, πετούσε τα περιστέρια τώρα. Έλα τώρα, ρε Κώστα, Χριστούγεννα. Βάλε Χρήστο αντικά η Γιάννη για τον Κώστα. Στην Φλόρινα έχει και πιπεριές φλωρίνης, τις κόκκινες. Τσούσκες. Είναι τσούσκες. Δεν ξέρω το τσούσκες τι είναι, γιατί... Είναι πολύ hot, Γιάννη μου, καυτερές. Εσείς από τα Βρυλίσια εκεί πέρα δεν ξέρετε τις τσούσκες. Είναι τα μπομβιβέρια τώρα. Προσπαθούμε να μάθουμε τι είναι. Μια πιπεριά για ψής από διακοιμή. Ναι, ναι. Θα έχω να πιω ένα καφέ να πάω επάνω. Έχω κάτι καρποστάλ να πάω. Τι γίνεται. Ετοιμάζεται ο Κοσμάκης, ετοιμάζεται. Ναι. Λέει. Εντάξει, τι εντάξει, το θέμα είναι ότι... Μιλήχει ο Γιάννης Μαλάτος. Γουστάρω. Περιμένουμε τη γέννηση του Θεανθρώπου. Πάλι. Κάθε χρόνο. Κάθε. Να κάνουμε έτσι είναι, έτσι ήθιστε. Από έτσι και πέρα έτσι πρέπει, καλά κάνουμε. Να απεμπολίσουμε τα πάντα, δηλαδή... Φυσιολογική γέννα δεν είναι. Για σένα το λέμε, Ραπτόπουλε, εδώ πέρα. Γίνε λίγο θρήσκος, μην τα ισοπεδώνεις όλα. Βγαίνει του Ποσειδόνος. Οι μουσουλμάνοι έτσι και κάνεις καναστείο, ας πούμε, με τον προφήτη. Ήσαμε που την έβαψες. Κοίταξε, το ότι είναι καθυστερημένοι οι μουσουλμάνοι περισσότερο από εμάς, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι γεγονότο. Τώρα, αν οι λαοί είναι, ξέρω εγώ, τους κάνανε νέσα στο μυαλό και μπορεί να σκοτώσουν για τον Αλλάχ και τον Χριστό και τον Βούδα. Οι Αμερικάνοι, αυτό είναι το πρόβλημα, να πούμε. Οι Αμερικάνοι που είναι και αυτοί χριστιανοί είναι και αυτοί καθυστερημένοι. Αν σκοτώσω. Οι Ρώσοι. Αν σκοτώσω για την ομάδα μου, τη θρησκεία μου, το κόμμα μου, είμαι καθυστερημένος. Είμαι μεγάλος χιρπανές. Μεγάλος. Άμα ας πούμε δεν μιλάω τον αδερφό μου και αυτό δεν έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με κάτι το κληρονομικό. Έχει να κάνει με την. Είσαι deep τελιμπάσκος που λέμε. Τελιμπάσκος που λέμε στο χωριό, βέβαια. Ναι. Πότε την περιμένουμε την. 25 το μηνός. Τη γέννηση του Θεανθρώπου θα λες, Κώστα μου. Θα χαρούμε. Φυσικά. Γιατί θα χαρούμε. Γιατί σήμερα έχει γεννηθεί ο Θεάνθρωπος, πώς το λένε. Ναι. Ο ηγέτης μας έχει γεννηθεί ο μεγάλος. Οπότε. Τι οπότε. Κάνουμε. Περιμένουμε να ξαναβγεί η χρονιά για να ξαναπάμε στην. Όχι, δεν περιμένουμε να βγει η χρονιά. Περιμένουμε άλλους 3-4 μήνες για να συγχωρεθεί. Για να αναστηθεί. Ναι, είναι επέτη. Επέτη. Ναι, τη γεννήσεως. Κάτσε να τα μάθουμε από τον Γιάννη. Για μάθετε. Τη γεννήσεως του και του θανάτου του. Μάλιστα. Τη δολοφονία του, να το πω έτσι. Δολοφονία ήταν. Βέβαια. Ναι. Έτσι. Γιατί οι Ισραηλινοί περίμεναν θα του. Απαλλάξει από τη ρωμαϊκή κατοχή. Ναι. Πολιτικό ήταν δηλαδή. Έτσι νόμιζαν οι Εβραίοι. Ρουσφέτη θέλανε, δεν του το έκανε. Εκείνο δεν ήταν. Ρουσφέτη θέλανε οι Εβραίοι. Δεν ήταν πολιτικό, ήταν υπερτάτη δύναμη. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε ότι γιατί δεν δουλεύουμε κτλ. Όποιο θέλει μπορεί να δουλέψει. Δουλεύει. Αλλά... Εγώ όχι. Γιατί δεν δουλεύει. Δεν δουλεύουν κι άλλοι. Ναι. Όχι, και να δούλευαν οι άλλοι, εγώ δεν θα το έκανα για μια μέρα. Μπορεί να μην δούλευα. Θα χαλάρωνες. Να δούλευα τη δεύτερη μέρα, οκ. Okay, αλλά εκείνη την ημέρα όχι, όπως και το Πάσχα. Δηλαδή, Μεγάλη Παρασκευή, τα έχω τελειώσει όλα από τη Μεγάλη Πέμπτη, δεν έχω να κάνω απολύτως τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Καλές είναι οι γιορτές μου, να ξεκουραζόμαστε, γι' αυτό είναι. Ναι, καλά είναι. Αυτό είναι καλές. Πάμε εσύ και ειδικά στο δημόσιο. Σημειολογία του. Δεν με νοιάζει σημειολογία, εμένα με νοιάζει ξεκούραση. Μάλιστα. Οπότε καλό είναι να ξεκουραζόμαστε. Να πέφτει τον πικικίνι να ξεκουραστούμε. Όπως λένε και στο Κορδελιό, να κάνουμε ένα restart. Ρώτα έναν ο οποίος έχει να πληρώσει εργαζόμενους, ΙΚΑ, δώρα κτλ. Πόσο χαίρεται που έρχονται τα Χριστούγεννα. Έχω περάσει και από εκεί. Έχει περάσει από εκεί. Ναι. Ναι. Για πες. Φαντάζω ένα τώρα που έχει αυτή την κρίση, να πούμε, μια εταιρεία 50 νοματέως Μαντραχαλαίους και άλλες 20 γομάρες, να πούμε,
Να πρέπει να του πληρώσετε διπλά λεφτά, να πω. Ναι, δεν υπάρχει ναι. κρίση αυτή τη στιγμή. Είναι η κανονικότητα. Δηλαδή από εδώ και πέρα ναι. η κανονικότητα θα είναι αυτή που ζούμε. Ναι. Δυστυχώς. Να στείλω την καλημέρα μου και εγώ στον κόσμο. Να σου πω, ξέρεις γιατί έχει γυρίσει ο Ραπτόπουλος. Και λέει ότι καλά είναι μωρά, ξεκουραστούμε κτλ. Όχι. Γιατί σήμερα ο ιδιωτικός τομέας πήρε το δώρο. Γλυκάθηκε λίγο, σταμάτησε να λέει για κακές κουβέντες, ας πούμε. Κατάλαβες. Αγόρι μου γλυκό. Πώς μάτωσε να πληρώσει αυτό το δώρο. Γιατί. Είχε βάλει στην άκρη χρήματα. Βέβαια, πάντοτε. Εσύ γιατί δεν μου τα έδωσες πίσω. Κάνε την αρχή εσύ να τα δώσω κι εγώ. Να τα φάνε σύνδεσμοι. Κάνε την αρχή εσύ. Τσουκάκια τα φάγανε. Ναι, εσύ. Σουβλάκι και τσουκάκια θα τα φάγανε. Κάνε την αρχή εσύ εδώ στα πίσω να τα δώσω κι εγώ, να τα δώσω κι οποιοδήποτε άλλο. Όχι. Εσύ γιατί λε μάτωσε τα αφεντικό. Εγώ δεν ήμουν αφεντικό. Δεν είχατε μάτωνα τότε που ήταν του υπαλλήλου. Όταν ήσουν εσύ αφεντικό. Τα μάτωνα. Αφού έπρεπε. Λάθο κάνει αγόρι. Λάθος κάνεις, εγώ δεν είχα τότε το αφεντικό. Δεν ήμουν τότε το αφεντικό. Ήμουνα πολύ αργότερα. Πόσο αργότερα δηλαδή. Από το 1998 εκεί πέρα μέσα ήμουνα. Πάλι καλά ήταν, όχι, όχι. Εντάξει, οπότε μην λες λακαμία σε μένα. Α, μπράβο. Εσύ ήσουν αφεντικό το 80. Ναι. Αφεντικό του εαυτού σου. Ήξερες τι είχες μπροστά στο πουλάκι σου, το ήξερες. Εγώ λέω να κατεργηθούν τα δώρα. Να κατεργηθούν τα δώρα. Τι λες. Το λες. Έτσι λέω εγώ. Να κατεργηθούν τα δώρα. Να κατεργηθούν τα δώρα. Και εγώ ξέρεις τι λέω. Εγώ ξέρεις τι λέω. Να πάρει το κράτος όλες τις περιουσίες του κόσμου. Όλα τα λεφτά όμως. Και να σου δίνει 7 εκατοστάρικα να ζεις. Να μην έχεις δραχμή στην τράπεζα όμως. Οι συνταξιούχοι παίρνουν δώρο. Όχι. Να μην πάρουν και οι άλλοι. Τους έδωσε. Ποιος? Τους έδωσε. Τους έδωσε για να τον ψηφίσουν. Τους έδωσε δώρο. Τους έδωσε για να τον ψηφίσουν. Πότε θα τον ψηφίσουν, μετά από 2 χρόνια. Να τους ξαναδώσει, να τους γλυκάνει. Α, θέλει να τους γλυκάνει δηλαδή. Πόση γλυκάθηκαν που έδωσε συσίτιο. Σήμερα έδωσε ο Ανδρώνης δώρο. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, έχει γλυκαθεί ο μάγκας ναι. και αρχίζει τώρα να γλύει το αφεντικό. Κατάλαβες τι γίνεται. Θέλω δώρο. Αγόρι μου γλυκό. Ναι. Δεν μου λες να δώσει το δώρο πίσω, Κώστα. Άμα θέλει να το δώσει πίσω, ακούω εδώ και εγώ. Άντε, να το δώσουμε πίσω. Ναι. Άντε, δώσ' το πίσω δώσ' το. Πρώτα. Η Ευγενούλα από τώρα θα μάθει νεκρουψία, άμα... πάει σπίτι. Άμα είναι να σωθούν οι επιχειρήσεις και η Ελλάδα μας να αναπτυχθεί. Ποια επιχείρηση, ρε. Για να σωθούν οι επιχειρήσεις πρέπει να πέσει η φορολογία. Ρώτα τον Ανδρώνη να σου πει. Ξέρεις πόσο ματώνει ο Ανδρώνης με τη φορολογία στο κράτος. Ναι. Φορολογία είναι αυτή που διώχνει τον κόσμο έξω. Και τα δώρα. Και αυτούς που τους έχει διώσει έξω. Ναι. Τα δώρα είναι μια τρίκα από τα παπάρια του. Στο λέω εγώ στα ίσα. Ωχ, σκληρέ δάσκαλε. Στο λέω εγώ στα κάνει συνετήρηση. Και ας μου κάνουνε. Και ας με κόψουνε. Το δώρο δεν είναι τίποτε. Η φορολογία προς το κράτος που ανοίγει ένα μαγαζί και το 75% είναι συνέδρος του κράτους. Ζητάω συγγνώμη τους γυρολιγκάκηδες, ξέρουν αυτοί. Εντάξει, κοπέλα μου. Άντε, μπράβο. Ζητάω συγγνώμη ταπεινά από τους γυρολιγκάκηδες. Άντε, συνέχισε, πες κανένα τίποτα για το ποδόσφαιρο γιατί μας τα έχεις πρίξει. Άντε. Αριστερά, για άλλα 10 χρόνια, ψηφίστε την για να φοροαπαλλαγείτε. Κοίταξε, μόλις πάρει την εκπομπή στο Ε. Τότε θα σταματήσει να λέει για τον Τσίπρα. Τότε αγόρι μου, δεν το ζητάω. Από πώς θα πάμε και μακριά είναι ρε. Είναι μακριά και έχει στούντιο εδώ. Έχει στούντιο εδώ. Θα κάνει στούντιο εδώ. Ναι. Θα κάνει στούντιο εδώ μόνο και μόνο για αυτό να. Ότι έγινε και στον Καμόρα μια πρώτη. Σοβαρά. Άσε ρε, ο Καμόρα δεν ξέρει τίποτε. Μόνο για σένα είναι. Άσε τώρα. Εγώ θέλω κύριε Σαββίδη και εγώ θέλω να πούμε. Δώσε και εμένα δύο. Θυμάσαι που σου έλεγα γιατί γλύφει τον Σαββίδη και τον Τσίπρα και τον Μπάουκ έτσι. Ο Μπάουκ πρωταθλητής λέει. Θα πάρει εκπομπή τώρα, δεν το συζητάω. Ρημάδι. Αγόρι μου καλό εσύ. Σ' αγαπάω κι εγώ. Καλά το λέγεται. Γιατί τη ζούγκλα του Ειρηνικού ωκεανού. Εγώ πάντως δεν είχα πάρει ποτέ στη ζωή μου δώρο γιατί ήμουν πάντα ελεύθερος επαγγελματίας και δεν το ξέρω πώς είναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν μου λες τώρα πριν, αφού με ασφάλισες τα αυτοκίνητα τα πάντα. Μου κλέψαν το σήμα από το κόρτεμα μπροστά εκεί στο. Πώς το λένε? Στη Μούρη. Τι σήμα, ρε. Το σήμα, ρε παιδί μου. Τη ΣΕΑΤ. Τη ΣΕΑΤ είναι αυτό εδώ. Έλα, ρε Κώστα. Μου το καλύπτει να παρακλέψω από κανένα ΣΕΑΤ το βράδυ. Πήγαινε εκεί. Το παρακλέψω. Τι να το κάνουν του ΣΕΑΤ, ρε. Το Mercedes, το αστέρι κλέβουν όσοι επιτοπλίσουν. Το δικό σου βρήκα να κλέψουνε. Κάνα τρίφυλλο ή πια άλλο. Μάλλον κανένα τρίφυλλο και το πέρασε για καλό αυτοκίνητο. Και το BMW να μου κλέβουνε. Εμένα με κλέψαν τη ΣΕΑΤ. Το κάνω στη ζώνη. Έχω τσεκάρει ένα Ίμπιζα στη γειτονιά μου. Τώρα μόλις τελειώσαμε. Πόσο κάνει αυτό, κανένα δεκάρικο δηλαδή. Ούτε καν. Ούτε ευρώ καν. Ναι, αλλά κοίτασε. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί ο Ραπτόπουλος με αυτό το πράγμα. Είναι,
είναι ας πούμε η χαρά που μπορείς και το κλέβεις. Ναι. Αυτό είναι όλη η γοητεία. Δεν είναι δηλαδή. Οι Έλληνες είμαστε. Εντάξει, μπορεί να ήταν και κανένας Γεωργιανός τώρα. Στέφανε, φέρ' τη σακούλα του λίγο. Ναι. Τώρα. Μπορεί να ήταν κανένας Γεωργιανός, να ήταν κανένας μη Έλληνας. Μπορεί να ήταν κανένας που δεν ήταν Έλληνας. Αλλά μέσα στην Ελλάδα έμαθε να κλέβει κι αυτός. Οι Γεωργιανοί είναι καλοί άνθρωποι. Εξπέρια είναι. Είναι πολύ καλοί. Έχουν κάτι σβέρκους, μη μιλάτε για Γεωργιανούς. Οι Γεωργιανοί τίμοι άνθρωποι. Μπορεί να ήταν Ρωμάδες. Ναι. Μπορεί να ήταν ό,τι θες. Αλλά είτε είναι αυτό που σε λένε, παιδί μου, δεν κλέβω για να ζήσω. Κλέβω γιατί, ας πούμε, μ' αρέσει. Μέμενη συνήθεια. Λεπτομάνη. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν πλούσια παιδιά, υπήρχαν πλούσιες γυναίκες, πλούσιων γιατρών κτλ. Και ποια κλέβαν. Τι κλέβαν, είχαν ανάγκη, όχι. Ρε εσύ, μεγάλη ηθοποιός, ακούς, ναι. Μεγάλη ηθοποιός του Hollywood, ναι. Την πιάσανε στο Μανχάταν, όχι, στο Μανχάταν. 52η Avenue, όπως λέγεται. Σε τέλος πάντων, εκεί που είναι τα εμπορικά στη Νέα Υόρκη. Ναι. Να έχει κλέψει τι ρε παιδιά, ένα κιλοτάκι. Ναι. Και όταν την ανοίξαν την τσάντα, ναι. Τη βρήκανε καμιά δεκαριά. Πήγαινε σε μαγαζί, κοιτούσε και έπαιρνε από κάθε μαγαζί ένα κιλοτάκι. Ναι. Και τη βάλανε σε κλινική, ναι. Απεξάρτητης από κλεπτομανία. Τι κιλοτίδου να πούμε. Είναι πραγματικά αρρώστια αυτό το πράγμα. Ναι, κλεπτομανία είναι αρρώστια. Η Νατάσα Στρίγκοβιτς. Δηλαδή, εγώ που κλέβω τα σκυλό, πρέπει να πάει στην κλινική. Να πάει να σε δει κι αυτός. Ναι. Κανονικά πάνε σε κλινική. Σε κλινική. Δεν είναι στην Αμερική ο Κωνσταντίνος. Τότε, άμα ήταν τότε όλους τους Έλληνες, έπρεπε να τους πάω στην κλινική. Μόνο όλοι κλέφτες. Δεν ανοίγουν φυλακές ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει τώρα. Θα ανοίξει, λέει, κλινικές ψυχιατρικές. Μένει στη Ρίο Ντεχορμούζη τώρα. Για απεξάρτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, Ρίο Ντεχορμούζη. Μια χαρά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Εγώ και τον Ευαγγελάτο που είδα στο Έψιλον εχθές. Καλά κρατιέται. Καλά τα είπε καλά ο άνθρωπος. Έδωσε και δημοκρατικά. Και σε έναν νέο δημοκράτη το λόγο να μιλήσει. Δεν θα τον βρει, δεν θα τον πει ότι είναι γέρο. Χθες τα έλεγε γιατί. Ποιο. Μια χαρά είναι ο Ευαγγελάτο. Μια χαρά είναι. Πήραμε δώρο σήμερα. Και τώρα υποψήφιος συνάδελφος είναι στο Έψιλον. Δώρο Γιάννη μου. Και η Τατιάνα μπορεί να την έβρισα πριν από πόσο καιρό να πούμε. Την είπα συγχαμένη τα νερό όλα. Δεν... Αγόρι μου τι εσύ. Τι ήρθαν τίποτα χαρτιά εδώ εξώδικα πάλι. Όχι. Με λένε και όπως θέλω τα γυρίζω λέει. Η κυρία Τατιάνα μην την πειράζει. Εμένα μου αρέσει αυτή η μιλφάρα να πούμε. Μουστάρω. Καλή. Ωραίο. Σ' αρέσει. Ωραίο μιλφέι κάνει αυτή. Σ' αρέσουν εσένα. Τον αρέσουν οι μίλφες. Ναι, τι, ειδικότητες. Συμφωνώ και εγώ. Το καλύτερο γλυκό είναι τα μιλφάκια. Ναι. Βέβαια. Ανεβάζουν το ζάχαρο. Τι καλά στο κατεβάζουν μετά. Τι κάνετε άλλο, παιδιά, πώς τα περνάτε, για πες μαλάτο μου. Πώς τα περνάμε, εργαζόμενοι, κανονικώς. Ναι. Ασχολούμενοι με τα σπορ. Τι σπορ. Μετά την εργασία. Κάνεις γυμναστική. Ποδόσφαιρο, όχι. Α, βλέπεις. Ναι, ναι, είμαι οπτικός τύπος εγώ. Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή μόνο βλέπεις, Γιάννη μου. Ναι, ναι, ναι. Μόνο βλέπεις, Γιάννη μου. Μόνο βλέπεις, Γιάννη μου. Παίζω και τάβλη ενίοτε. Τάβλη. Ναι. Ναι. Ξέρεις, καλό και τα τρία. Καλός είμαι. Ωραίος. Καλώς. Θα πάμε στη Μαρμίτα να παίξουμε κάτι. Το καλοκαίρι ήταν, έχασα ένα παιχνίδι μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια. Τα κουμπώνεις τα εξάπορτα. Έτυχε. Εκείνο το άλλο που περιμένουμε. Τι? Για να πούμε και κάτι που να είμαστε και χρήσιμοι είναι το όνομα των Σκοπίων. Τι έκανε? Τα Σκόπια είναι ένας χώρος ελεγχόμενος από τον κύριο Σόρος. Τζορτζόρος. Σόρος. Τζορτζ Σόρος. Τζορτζόρος, ναι. Σόρος. Ο οποίος είναι Ούγγρο και τα λοιπά καταγωγής. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Αυτός έχει στείλει το Μάθιου Νίμιτς, έναν υπάλληλό του. Ωραία. Για να δώσει όνομα, λέει, στο διπλανό κράτος, κρατήδιο. Ναι. Και έχουμε το εξής φαινόμενο τώρα. Ναι. Προτείνανε οι Αμερικάνοι, μέσω του κυρίου που λέγαμε, 10 λύσεις, μεταξύ των οποίων και η Βαρντάρσκα παλιότερα είχα πει ότι το κράτος αυτό, η επαρχία αυτή της Γιουγκοσλαβίας, λέγεται Βαρντάρσκα μέχρι το 1945, και υπάρχουν και... γραμματόσημα τα οποία είχαν μοιραστεί. Υπάρχουν γραμματόσημα, υπάρχουν χάρτες, υπάρχουν τα πάντα. Το πρόβλημα τώρα για σένα. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι πάνε να το πούνε άνω Μακεδονία, κάτω Μακεδονία, δίπλα Μακεδονία. Όπως έλεγε η κυρία Ντόρα. Ναι. Η κυρία Ντόρα λοιπόν. Ναι. Που έδω... Να το συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα, κύριε Μαλάτο. Πειράζει, μία άνω τελεία, σας παρακαλώ πολύ. Κάτω, κάτω, πάνω του. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη και τόσο κούφια διπλοέκλασε ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Stuki.gr. Τα πάντα για το κινητό και το τάμπλετ. Η πιο μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Με ένα κλικ στο Stuki.gr. Stuki.gr. Σέρβις από επαγγελματίες τεχνικούς. Παράδοση αθημερών. Θα μας βρείτε Αθήνα, Ηλιούπολη, Κορυδαλός, Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 25, στο ύψος του Ευκλείδη. Τηλέφωνο 2311-243-111. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Όλοι εμείς στην Τετραλούξ σας ευχόμαστε καλές γιορτές, γεμάτες υγεία, δημιουργία και ευημερία. Από τη βιομηχανία χρωμάτων Τετραλούξ, χρόνια πολλά και μην ξεχνάτε, χαρίστε απλόχερα αγάπη σε όλες τις αποχρώσεις. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Yo, VIP. Let's kick it. Να έχεις υπόψη ότι το ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη τον αγαπάει πολύς κόσμος και για το λόγο του ότι ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, είναι φίλος με τον κύριο Τσίπρα. Άμα το λέτε, και τα συμφέροντα. Παιδιά, και τα συμφέροντα. Δώσουμε από τώρα, δεν ήρθαν χρειάζεται, τα συμβόλαια από το ΕΠΣΙΛΟΝ, ήρθαν τα συμβόλαια, νάτα. Ο κύριος Σαββίδης λοιπόν που θα πάρει πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ είναι φίλος με τον Πρωθυπουργό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν άκουσα ποτέ να βρίζουν τον Πρωθυπουργό. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι φιλοκυβερνητικοί. Ποτέ δεν ακούστηκε κουβέντα εναντίον του Πρωθυπουργού, εφόσον ο κύριος Σαββίδης πληρώνει και δεν μπορούν να πούνε κακό λόγο για τον Πρωθυπουργό οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, εφόσον τα 70, 50, 60 εκατομμύρια τα έκανε 11. Λοιπόν. Κώστα, θα με πάρεις εμένα καψιμίτζι στο κανάλι. Ο κύριος Σαββίδης είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Σας αγαπάω, κύριε Σαββίδη. Σαββίδη, πρωτάθλημα θα πάρετε. Ο καλοπληρωτής ο κύριος Σαββίδης. Και κύριε Σαββίδη, να πάρει το πρωτάθλημα. Λέγε. Εγώ θέλω κυλικείο. Ναι. Λέγαμε για το θέμα της Μακεδονίας. Μπορεί να σε βολέψουμε και εδώ στο αυτό και στο λιμάνι. Ευχαριστώ Κώστα μου, να είσαι καλά. Κύριε Σαββίδη, ο Θεός να μας κόβει χρόνια και να στα δίνει πρωταθλήματα. Κώστα μου, να είσαι καλά. Γιατί περίμενα από κάποιον άλλον πέρσι διορισμό, πήρα τα τέτοια μου. Τα τέτοια μου σαν το θέσμες πήρα, στο χέρι έμεινα. Αυτό εννοώ. Πάμε παρακάτω. Για λέγε. Δεν είναι αυτό, ρε παιδιά. Για πείτε μου. Το θέμα είναι λοιπόν ότι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι βουλώστε το. Οι περισσότεροι άνθρωποι το... ναι, ναι. που έχω μιλήσει εγώ, ναι. όχι μόνο εδώ πέρα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Πατρίδας. Ο Διούδης έβαγε τα τέσσερα. Ναι. Οχ. Και την ήθελα τη χειραψία με τον παπά του. Για πες. Ναι. Δεν συμφωνεί να δοθεί το όνομα Μακεδονία, ούτε σύνθετο. Ποιος δεν συμφωνεί. Ούτε μόνο του. Ο κόσμος. Ποιος κόσμος.
Ο κόσμος, ας πάνε σε δημοψήφισμα. Άσε μας καημένοι τώρα, που ας σηκώθουμε τις καρέκλες τώρα εμείς να πάμε να κάνουμε δημοψήφισμα για τη Μακεδονία τώρα. Ναι, γιατί, κοίταξε, αν αυτοί είναι ραγιάδες. Τι ραγιάδες είναι. Και σκυφτούλιδες και προσκυνημένοι. Σώπα καημένοι. Εγώ και κάποια εκατομμύρια ακόμα σαν και εμένα. Κρατάς το λάβανες. Ναι, μπράβο. Ναι, μπράβο. Δεν θέλουμε τέτοια μπράβο. Πράγματα. Μπράβο. Θα τα βρουν μπροστά τους. Αυτό ναι. Είναι εθνική προδοσία. Τώρα ειδικά αυτοί μα που είναι θα 18 χρονών με χαλβά. Τώρα αυτοί εδώ τώρα. Το χαλβά μακεδονικό. Κλείσανε. Στεναχωρηθήκανε. Κλείσαν τα ραδιόφωνα τώρα οι τριαντάριδες. Ναι. Και οι 25άριδες και οι 20άριδες. Είναι και τόσο και 30άριδες. Σας πιάσανε κλεφταράδες τώρα εσείς των 60 ετών. Σας έπιασε ο πόρος για τη Μακεδονία. Και τις μπαταρίες από τα ράδια βγάλανε αυτοί τώρα. Ναι. Τέλος. Βέβαια. Φιλόπατρες, κλεφταράδες. Πάμε στα άλλα θέματα. Βουλώστε το για τον πρωθυπουργό λοιπόν της χώρας. Καλός άνθρωπος. Αν πούμε τίποτα, καμιά κουβέντα για τον κύριο Τσίπρα, μπορεί να βρουν οι παουσίδες και να μας κάνουν μπάουλο. Καλός άνθρωπος ο κύριο Τσίπρας, να δώσει πρωτάθλημα στο ΠΑΟΚ να πάω στο λιμάνι να διοριστώ. Να του το δώσουμε από τώρα. Να το δώσει, Γιάννη μου, γιατί εσύ δεν με διορίζει. Να το πάρει ο κύριο Σαββίδη. Έτσι. Βέβαια. Έτσι. Τι, εγώ δηλαδή όλο θα τα λέω, θα τα κάνω και τίποτα. Όλου άλλου εξυπνούμε γιατί πάρτι μα τίποτα. Α, να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Και του συνωμοσιολόγου που λένε συνέχεια για τον κύριο Μαρινάκη. Και έχω να τους πληροφορήσω ότι άμα μου βρούνε το έρισμα για να κάνει όλα αυτά που λένε μας διορίζει ο Μαρινάκης ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Κύριε Βαγγέλα, μας διορίζετε σε κανένα λιμάνι λίγο φρουρό, κηλικείο. Φυλακή. Να το πάρει ο Ολυμπιακός, θα μας διορίσει ο Βαγγέλης. Έτσι. Βεβαίως. Έτσι είναι, Κώστα μου. Άμε να πάρουμε στον Αντένα, να πάμε. Άμε να πάμε στο Έψιλον, ο κύριος Σαββίδης. Να μας πούνε πώς αγόρασε την αγγλική ομάδα και τον άφησαν οι Άγγλοι. Τι νοιάζει εμένα να με βάλει στο λιμάνι, διορίσει τώρα. Κύριε Θωμαίδη, αύριο. Ναι, έχετε εκπομπή αύριο. Ναι. Σας παρακολουθώ, κύριε Θωμαίδη μου. Πάρτε τηλέφωνο. Το κέρατα. Ναι, τον κύριο Μπούζο να του λέτε εκεί με ποιο έρισμα και πώς αγόρασε την αγγλική ομάδα ο κύριος Μαρινάκης το καλοκαίρι. Κάτω τα χέρια από τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Μπούζο. Εγώ δεν είπα κακό για τον κύριο Μπούζο. Ίσα-ίσα που μας συσπηρώνει ο άνθρωπος με το αντιολυμπιακό του μένος. Συσπήρωγλο ο κύριος Μπούζος. Ναι, του χρήκε μεγάλη, μεγάλη υποχρέωση βεβαίως. Ναι. Αλίμονο. Καλό παιδί ο κύριος Μπούζος. Ναι. Καλός διευθυντή, κύριε διευθυντά, ακούτε. Όταν λοιπόν. Διορισμό. Ναι, κάθε μέρα θέλω τέτοια ας πούμε να μας λέτε. Τέτοια. Εμείς αγαπάμε τον και κύριο. Και να βάλετε και τον κύριο Τριανταφυλλόπουλο. Ποιον αγαπάμε, Κώστα, εμείς. Κύριε Σαββίδη, σας αγαπάμε εμείς. Αλλά δεν τις λέει, γιατί λέει έχει παραστατικά, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο. Αλλά δεν μας λέει ότι το τάδε παραστατικό ανταποκρίνεται στην τάδε λογιστική εγγραφή ή δεν ξέρω τι άλλο έχουν βρει. Για τη δημοσιογραφική του κυρίου Τριανταφυλλόπουλου του Μάγκη. Εγώ αμφιβάλλω για όλου γενικά του δημοσιογράφου. Όταν πηγαίνατε έξω από τα γραφεία του Πασόκ και φωνάζατε. Όταν. Καλά ήταν. Όταν τα παίζατε τα φρουτάκια, κατεβαίνατε κεράσια, τριάδε, εφτάρια, μπαρ. Τα λεφτά. Δεν με αφήνετε να το. Συγγνώμη κύριε Γιάννη, πείτε μα. Μη. Εγώ αμφισβητώ όλου του δημοσιογράφου εφόσον δεν έχουν απόδειξη για αυτό που λένε. Έχουν ενδείξει. Α, ενδείξεις, έχω και εγώ ενδείξεις για είναι διάφορα. Αλλά δεν μπορώ να τα πω. Ναι. Δεν γίνεται να τα πω. Ναι, θέλω αποδείξεις. Αποχρώσες ενδείξεις. Υπόνοιες και τα λοιπά, ξέρετε, δεν περνάνε σε κάποιους που είναι σκεπτόμενοι. Ναι. Τώρα κοίταξε. Μήνυμα για τον κύριο Μαλάτο από λέκτορα πανεπιστημίου και ξέρεις, ο Κλόπ, έτσι. Λέει, ναι, στην Αγγλία πες του και η Μίνι μπορεί να πάρει εταιρεία. Ναι, ναι. Έτσι μου λέει. Εδώ, λέκτορ του πανεπιστημίου. Καλά, μήνυμα. Κύριε Λέκτορα, μάλιστα. Βεβαίως. Με μαύρα λεφτά μπορείς να πάρεις στην Αγγλία ένα κουτί σπίρτα, άμα το δείξετε. Α, έτσι λέει ο μεγαλοδικηγόρος. Άμα το λέει ο μεγαλοδικηγόρος. Λεγόμενα μεγαλοδικηγόρο είναι αυτά. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Το γνωρίζετε, κύριε. Κοίταξε, έχω ακούσει και δικηγόρους που είναι και παοξίδες, ας πούμε, και βγαίνουν και αυτοί στο ράδιο και λένε. Γιατί οι δικηγόρους παοξίδες δεν υπάρχουν, δεν κατάλαβα. Πολύ. Φυσικά και υπάρχουν. Υπονοείται κάτι για τους δικηγόρους που είναι ΠΑΟΚ. Αλλά άλλο αυτό. Άρα, στο χρωματικό επίπεδο, μορφωτικότατο. Και άλλο τα νομικά. Και να πληροφορήσω ορισμένους που ακούνε ότι όταν καλέσουν κάποιον να καταθέσει ανομωτή, σημαίνει χωρίς σόρκο. Όπου στη Χαλάστρα τώρα έχουν αυτοκτονήσει καμιά δεκαπενταριά τώρα. Όπου στη Χαλάστρα, στη Σύνδο ανομωτή. Πάμε. Εξήγηστε πώς θα ανομωτή. Είπαμε. Κατάθεση χωρίς σόρκο. Αυτό. Προχωράμε. Τελείωσε. Αόρκιστη κατάθεση. Ναι. Και το νου σας για το όνομα της Μακεδονίας, κύριε. Α, ναι, τώρα. Αυτό θα είναι ο τάφος σας. Τώρα που έχουν φάει 4 κουραμπιέδες και 40 κιλά με χρονομακάρονα. Ναι. Ναι, και μπήκε 10 μπουκάλια κρασί. Φυσικά, εννοείται. Τους νοιάζει το όνομα της Μακεδονίας. Ναι. Καλά, το μόνο που τους νοιάζει είναι να βγάλουν το μήνα, φίλε.
Καλά. Έτσι ακριβώς είναι. Κατάλαβες. Το μόνο που τους νοιάζει να βρουν δουλειά. Το μόνο που τους νοιάζει είναι αν δεν βρουν δουλειά εδώ να πάνε στο εξωτερικό. Το μόνο που τους νοιάζει να πληρώσει το ρεύμα. Χεστήκανε για το όνομα της Μακεδονίας. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Κατάλαβες. Έτσι λέω εγώ. Έτσι. Ξέρεις πώς θα νοιαστείς με το όνομα Μακεδονίας. Ναι. Θα σε πω εγώ. Ναι. Στείλε καμιά χιλιά άτομα καλό χαρτζιλίκι, κάνει το αλτίο κάκι μέσα και του πείτε παιδιά για να μην επαναληφθεί κομμένο το όνομα Μακεδονία. Λοιπόν. Να δεις τι καλά χαρτζιλικάκια μα δώσεις. Τα καλύτερα pitbull τα βγάζει λέει η Φλόριντα και ειδικά το αμύνδιο. Έχει δίκιο σε αυτό. Τα pitbull την. Ναι, μην μπλε μύτη, ξέρουν αυτοί. Μάλιστα. Την μπλε μύτη. Ο τέσσερα blue είναι nose. Pitbull είναι κοιλιά. Mm. Σαν pitbull. Ναι, είναι με. Είναι Stanford Side, ταιριέ με διασταύρωση είναι τα καλά. Καλέ, Στέφανε, ζούμε να σε ακούμε. Ποιο το λέει αυτό. Θέλουμε ραπ. Γιάννα Μαχουσκινιά του Κουδέντρου, καλή εκπομπή και χαιρετίσματα. Λέω Κλοπ. Ο Γιούργεν. Ο 490 είναι ο φίλος μας, ο σωσίας του Κλοπ. Ο Κλοπ. Πού είναι τώρα ρε Ραπομπούζος με την μπαλότσα που έβγαλε από Αθήνα και έλεγε ότι ο Σαββίδης δεν μπαίνει το λιμάνι και ότι θέλει 4 χρόνια να βγάλει άκρη. Βγες ρε Μπούφε Νικόλα τώρα λέει να κάνεις ανάλυση. Σουρωμένε. Οχ. Μπούφι. Οχ. Λέει ο φίλος του κυρίου Σαββίδη, ο 321, μπράβο του. Τον επικροτούμε εδώ το λιμάνι μας. Θα. Άγιος άνθρωπος ο κύριος Σαββίδης. Ο καλύτερος άνθρωπος κύριε Σαββίδη. 50 μαγαζιά δεν ανοίξουν. Δεν θα πάρω κι εγώ μια θέση. 5 χορηγίες δεν θα πάρω εγώ. 10. 10 άνετα τις έχεις. Παρατρεχάμενο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Να μην σ' ανοίγω εγώ μια πόρτα από το καινούριο ΣΕΑΤ. Κάνετε over το χιλιανό παιχνίδι Σαντιάγκο εναντίον Ουνιών να βγάλουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Πολλά από Κυλκής. Πόσο είναι αυτό. Άνετα. Πόσο είναι. Ρε Κώστα, εκεί στο λιμάνι τώρα. Ναι. 7-8 καφετέρες και 10 σαντουιτσάδικα θα ανοίξουν. 3, θα τα πάρουμε 4. Όλα θα τα πάρουμε χουρηγία, θα τα πάρουμε από εκεί. Και ποιος θα τα πάρει, ο δεύτερος, ο τρίτος. Ποιος θα τα πάρει. Να σηκώνει το offside το τέρκιος ο επόπτης και να μην το βλέπει διαιτητής κύριε Σαββίδη. Έτσι γουστάρουμε τώρα. Έτσι, τέλος από μένα. Να μην κρεμιστεί ποτέ το Μακεδονία. Τελείωσε. Το Μακεδονία. Η Τούμπα να γίνει 60.000 θέσεις και να είναι 60.000 διαρκείας. Εγώ τα επαγγελματικά μου ραντεβού θα τα δίνω από εδώ και πέρα στο Μακεδονία. Και εγώ θα έρχομαι εκεί. Τελείωσε. Εκεί θα πίνω το ποτό. Τελείωσε. Τέλος. 9.55 κενό μήνυμα 54.340. Λοιπόν, με παίρνει ο Μπανιώτης σε προχθές τηλέφωνο, μου λέει πάμε να φάμε τίποτα. Πάμε. Λέω ολόκληρο χρόνο, λέω δεν πήγα να φάω βράδυ. Καλά κάνεις, πάνε φάει. Μου λέει έλα ρε μια φορά δεν πειράζει. Θα πάρει το στομάχι μας, θα βάλουμε γραμμάρια, θα φουσκώσει το μάγουλο. Δεν παθαίνεις τίποτα, προπόνηση κάνεις. Πάμε κάνα παλασσινό, μου λέει πες και τον κόκκινο. Το λέω το κόκκινο, λέω θα έρθει το κόκκινο. Δεν ξέρω. Το παίρνω ξανά τον Μπανιώτη, του λέω ρε γιατρέ. Κάντε πρόσκληση. Δεν γίνεται τώρα εδώ. Πρέπει να γίνει κούτρα για να έρθει αυτό. Ναι. Πες λέει ότι ο γιατρός Μπανιώτης θα μας κάνει το τραπέζι. Λέω σίγουρα. Γιάννη είναι αφανκατέφιλε. Θα πάμε λέει Μπανιώτης. Στον Γύλο, την ταβέρνα του Γύλου και ο Γύλος λέει θα μας περιποιηθεί. Το παίρνω τον κόκκινο τηλέφωνο. Λέω θα μας κάνουν το τραπέζι κόκκινο. Θα έρθω. Θα έρθει μωρή κούτρα. Ναι. Έλα, πες, έχει Βαγγέλη Κουτρίδη. Έλα. Μετά από το Κουτρίδη, ναι. Θα έρθουμε εδώ. Έχει κάνει καμιά 70 ερωτήσεις ο Μπανιώτης για μένα. Θα με κάνει συνέντευξη. Σόπα, ρε. Αύριο το βράδυ. Μα ζω για να σε ακούσω. Ό,τι θε. Μα γιατί γι' αυτό ζω για να σε ακούσω τώρα. Ξέρει ο Μπανιώτης. Και ξέρει ο Γιάννης. Ε? Ξέρει ο Μπανιώτης. Θα έρθω, ρε φίλε. Λοιπόν, παρακάτω. Λέει. Παρακάτω είναι ότι έχουμε τώρα δύο εβδομάδες. Διακοπές, δύο Κυριακές δηλαδή, δεν θα έχουμε λεφτά. Αγωνιστικές. Ναι, αγωνιστικές, ναι. Λεφτά. Λεφτά, ρε φίλε. Λίγο πολύ. Πονάμε δύο αγωνιστικές. Όλοι έχουν. Λοιπόν, έχουμε όχι και πολλά, επίσης. Αλλά είπαμε, αυτό που ζούμε, κυρίες και κύριοι, είναι πλέον η κανονικότητα. Μην περιμένετε δηλαδή να κάθεστε πάλι με το πουρο και να αγοράζετε μετοχές από το χρηματιστήριο. Mm. Αυτό πέθανε. Πάει. Πέθανε. Πάει. Δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ έχω κύριο Ιβάν τώρα. Ναι. Ναι. Λύθηκε το πρόβλημά μου εγώ. Ναι. Θα με διορίσει. Ναι, σιγά. Μη. Τι έπαθε. Ναι, πόσους δηλαδή θα διορίσει ο κύριος. Εμένα θα με διορίσει, μου το άταξε. Σιγά, τι έπαθε. Τίποτα. Εμένα. Ναι. Εγώ πάνω σε έχω. Ναι, παίζω. Μπορεί να με διορίσει. Να με διορίσει. Δεν ξέρω, εγώ από τώρα στο λέω. Βίσμα έχω τον Ραπτόπουλο. Αυτό θα κανονίσει. Μη είπε. Εγώ κάθε πρωί πώ θέλουν ο ΠΑΟΚ έχει 20 πρωταθλήματα. Ζήτω ο ΠΑΟΚ. Καλύτερο και από τη Ρεάλ. Βέβαια. Εμένα ο κόσμο μου το είπε. Δύο χρόνια λέει. Θα σε διορίσω κάποια στιγμή. Ήρθε η ώρα να με διορίσω. Δύο χρόνια τον παρακαλάω. Με λέει, μην αγχώνεσαι, λέει. Εσένα πρώτο. Γέννησα για να τη διορίσουμε στο Μακεδονία Παλάτι. Όχι, όχι. Επί του σοβαρού δεν έχω παρακαλέσει κανέναν για τίποτα. Και κακώς, κάνω πλάκα ώρα. Γιατί ώρα. Ποτέ ώρα. Δεν λέω πράγματα τα οποία δεν είναι έτσι και δεν τα πιστεύω. Έλα μόνο γιατί. Βγάλουμε κι εμεί κάνα ξεκούραστο μεροκάματο. Να ράξουμε σε κανένα μαξιλάρι. Μα σε συμφέρει Γιάννη μου, εμένα με διορίσει τώρα κύριο Σιβάν, διπλάσιο θα κάνω το συμβόλαιο για την υγεία μου, τη ζωή. Διπλάσιο ασφάλιστο. Όχι άνθρωποι το διπλαρώνουν, να μην το διπλαρώσουμε κι εμεί τώρα. Και μα έγινε και πρόταση τώρα. Όχι, έτσι και μάθουμε ότι κάνω πρόταση στο Καμόρα για το.
Ε, τι πάθαμε. Είναι εκτός αντικειμένου, δεν ξέρω. Δεν πειράζει, θα τους ασφαλίσεις όλους εσύ, Γιάννη μου. Όλους. Ξέρεις τι γέλιο ρίχνω. Αν αποφασίσουν. Περίμενε ο Τζόρντα να το διορίσουν και να το διορίσουν. Αφού σε λέω πέρσι, από εκεί περίμενα. Από εκεί περίμενα να πούμε φέτος αλλού πάω. Δεν γίνεται. Ρε, σε αυτή τη ζωή σε υπολογίζουν μόνο όταν κράζεσαι. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Τι πράγμα ήταν αυτό. Κάτι τόσο καιρό λέγαμε εκεί πέρα για τον Άγιο άνθρωπο Ιβάν Σαββίδη, τώρα τα αλλάξαμε. Αγαπούλες είμαστε τώρα. Ναι. Όχι, όμως είναι καλοπληρωτής, να το λέμε. Την ομάδα στον Ολυμπιακό τι βλέπεις, ζοριστήκατε λίγο. Αιμορροίδες βλέπω, χτυπήσανε τον κόκκινο. Όχι. Πίσω, τι, Τσούζι. Όχι. Τι να Τσούζι, πρώτοι είμαστε ρε παιδιά. Ρε παιδιά είμαστε πρόσκληση. Κάντε απάντησε τότε. Πρώτοι στο ποδόσφαιρο. Πρώτοι στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Να τα κι αυτά. Είμαστε. Η ομάδα μπάσκετ των κοριτσιών μας πήγε στις 16 καλύτερες της Ευρώπης. Ναι, σήμερα. Ναι. Ναι. Στο πόλο πιστεύω θα πάρουν και το πρωταθλητήριο Ευρώπης, όπως και η αντρική ομάδα που κέρδισε τους Ούγγρους μέσα στη χώρα τους. Ναι. Μέσα στη Βουδαπέστη, στην πρωτεύουσά τους. Στο βόλεϊ είμαστε πάρα πολύ καλοί, γιατί δεν πήραμε ένα διαγώνιο και σχολάσαμε. Πήραμε παίχτες φέτος και φαίνεται. Λοιπόν, όπου πάμε 3-0. Στο PlayStation η Under 14 θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Under 14, δεν τα παρακολουθώ αυτά. Στο αν δεν ξέρεις αυτό το πρωτάθλημα. Αιμορροίδες, ζωχάδες και όλα τα άλλα μπορούν να τα έχουν οι υπόλοιποι οι άλλοι, που μάλιστα ακολουθούν. Ναι. Παρά τα όσα συνέχεια, έλεγαν. Ναι. Η συνέχεια θα είναι καλύτερη, διότι η ομάδα θα ενισχυθεί με 2-3 πολύ καλούς παίχτες. Πού τους, τι παίχτες. Παίχτες, έναν φορά ας πούμε θα πάρει. Και εμείς θα πάρουμε το Σταφυλίδη. Ορίστε. Βέβαια. Καλά. Τι θα πάρουμε εμείς, ρε. Εμείς πήραμε. Πάρτε. Τσίπρα έχουμε μεταγραφεί, ρε. Πάρτε τον. Όχι, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, είναι και ο Ευκλήδης, τα λεφτά μας. Τελειώσαμε, κύριε Νάμ. Ναι, τελειώσαμε. Ναι, Ευκλήδης. Ναι. Ευκλήδης, Πηλίδης. Είναι και ο κύριος Ζουράρης. Α, τρία. Ο γλωσσοπλάστης καθηγητής. Γλωσσοπλάστης. Ναι. Γιατί γλωσσοπλάστης. Γιατί φτιάχνει λέξεις. Εγώ τον είχα πει ότι ήταν τρελός. Τα νερό και τον. Πολύ λογικό άνθρωπο. Στου έψιλον και δουλεύει γι' αυτό, ε. Ναι. Γι' αυτό εγώ τα νερό, κύριε Ζουράρη. Εγώ δεν είπα τίποτα υβριστικό, οπότε δεν ανερώ τίποτα. Κώστα, θα με πάρει να γνωρίσω την καινούριο. Εκεί πέρα. Την Κατερίνα Κατερίνα. Ναι, γουστάρω, Κατερινούλα θέλω. Σε πάρω. Ευχαριστώ, Κώστα. Σε πολύ σε αγαπάω, να ξέρει τώρα τελευταίο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα στο δεύτερο γύρο γενικώ και θα δούμε. Τέλο. Με Απριλίου, τον Κούτρι θα πάτε να πάρετε το ποτάμι. Μάιο θα κάνουμε. Το Λιμιό Κούτρι στο Καμαρκάρι. Ναι. Στην Τούμπα να πούμε. Σιγά τώρα ο Λιμιός είναι ένας καλός παίκτης. Ναι. Είπαμε καλύτερος από τον Τζάλμα Παιδιάδα. Πώς το λένε αυτό. Ναι. Κάτω του κάμπου τα χωριά. Πώς το λέει. Το Λουστρίν. Ναι, αυτό είναι ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα όχι ότι μας βγήκε και κανένας Μέση. Ναι. Μην τρελαθούμε. Ναι. Έτσι. Ναι. Άλλωστε εγώ είχα πει ότι καλύτερα βάλτε αυτόν παρά το. Τον κύριο αυτό είναι τον Τζάλμα Κάμπος. Ναι. Καλά τον είπα τώρα. Ναι, τα κατάφερα. Λοιπόν, καλύτερα αυτό είναι, αλλά όχι ότι μπορεί να κάνει τον Κούτρι. Το Μαουρίτσιο να τον πιάσει, δηλαδή. Ποιο Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο να τον πιάσει, δηλαδή ο Ταχτζίδης, ας πούμε. Όχι, το Μαουρίτσιο θα τον πιάσει ο Ρωμάο. Ο Ρωμάο. Μάλιστα. Και μάλιστα. Και ο Φορτούνης θα περάσει τον Γκάνιας, ρε. Άνετα. Άνετα. Δύσκολα. Άνετα. Άρε καημένε. Θα δύσκολα. Το ξηρίσει άνευ σαπουνάδο. Μην αρχίσει και μου λες ο διαιτητής έπαιξε ανάποδα και. Όχι, ο δικός σας ο πρόεδρος της ΕΠΟ και αρχίζεις και κλαις με το καράπαπα να πούμε. Αν δεν παίξει, αν παίξει καλά ο διαιτητής, για ποιο λόγο εγώ να μιλήσω. Άστο, άστο, έχω σέντερ φορ κατρούγκαλο τώρα. Δεν μασάω τίποτα. Δεν το πρίγιο ποιο θα τον πιάσει, ο Σισές. Ναι, είναι και πιο ψηλός. Πιο ψηλός είναι ο Σισές. Το rebound είναι καλύτερο. Στο rebound. Ναι. Αισιόδοξος. Και πιο γρήγορος. Αισιόδοξος σε βλέπω. Κοίταξε. Εισαγγελέας έβγαλε ο Θωμαίδης με τον Μπούζο. Γυναίκα είναι. Είχε εισαγγελέα γυναίκα στο δικαστήριο. Λέω το γρόλια να πάρει αναβολή. Πόσο χρονό είναι αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρω. Άμα είναι άλλα πάνω από 50 είναι επικίνδυνες αυτές. Κοίταξε. Κάτι τέτοια κάνανε και με, και με ένα πολιτικό κόμμα και 4 χρόνια περιμένουμε να τους δικάσουν εκεί, να τους καταδικάσουν, να την πληρώσουν που λέει ο Στράτος Διονυσίου το τραγούδι. Ποιο κόμμα. Ελάτε να την πιάσετε, να την καταδικάσετε. Ποιο πιάσετε, ποιο κόμμα. Τη Χρυσή Αυγή. Εγώ δεν είμαι Χρυσαυγήτης, επαναλαμβάνω του. Σε πατριώτες. Τον κύριο Καρατζαφέρη είμαστε πατριώτες, βεβαίως. Ναι, μάλιστα. Αυτοί είμαστε, δεν είμαστε σε χώρο δεξιά, αριστερά, κέντρο. Είσαι πατριώτης. Παλιός Πασοξής και είσαι πατριώτης τώρα. Φυσικά γιατί τότε και αυτοί που ήταν στο Πασόκ ήταν πατριώτες. Πατριωτικά τα κλέβανε τα λεφτά. Ποια κλέβανε. Δεν κλέβανε. Πώς κλέβανε. Πώς κλέβανε. 25 δις χρωστάγε το κράτος. Ναι. 30. Ναι. Και μετά πώς γίνανε. Το ίδιο το κόμμα πώς γίνανε 300. Το ίδιο το κόμμα.
Το ίδιο το κόμμα χρωστάει, λένε, κάπου 200 εκατομμύρια. Τίποτα δηλαδή. Όχι, δεν είναι τίποτα. Είναι. Αλλά συνήθως τα κόμματα δεν πληρώνουν. Λόγω δεν των νόμων. Μάλιστα. Περίμενε, μη μου βιάσει. Όχι, δεν είναι. Λόγω των νόμων που υπάρχουν, δεν κάνουν ισολογισμούς και τέτοια πράγματα από ό,τι βλέπω. Α, δεν κάνουν. Όχι. Αλλά κλέβουν. Οπότε του είναι εύκολο ορισμένοι που είναι επιρρεπείς να το κάνουν. Γιατί η κλεψιά δεν είναι θέμα κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία πώς μα δεν είναι θέμα κόμματος. Μπορεί να βάλω τον Άι Γεράσιμο στο τάδε κόμμα και εκείνος, ας πούμε, από αδυναμία, λέμε ο Άγιος τώρα, να κλέψει. Ο Άγιος Ιβάν. Όλο το κόμμα είναι κλέφτες. Όχι, ρε. Έμα δηλαδή πώς. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι το κάτι στους τοίχους εκεί που βρήκατε στο Πασό κάτι. Ευρώ, κάτι αυτά στα μέρα. Δεν ασχολούμαι τώρα. Α, δεν ασχολείσαι τώρα. Όχι. Μάλιστα. Εγώ όσο ζούσε ο Αντρέας. Ο Αντρέας είχε καλό. Εσύ το 96 δηλαδή σταμάτησες. Ναι. Τον κύριο Θρούμπα. Θρούμπα. Και όλους αυτούς τους μεταρρυθμιστές. Γιατί όταν ακούω μεταρρύθμιση. Δεν μπορείς. Κουμπώνω μέχρι επάνω. Μεταρρύθμιση είναι το νόμιμο κλέψιμο, ρε. Το σακάκι μου. Φοράω ζιβάγκο, ας πούμε, βέβαια, καλυμμένος στα πάντα. Α, γι' αυτό φορά ζιβάγκο. Και εγώ έλεγα τόσο καιρό γιατί αυτό. Αλλά ξεχνάς το σλιπάκι σου, φίλε. Από πίσω τη φέρνουν πάντα. Όχι, όχι, φοράμε και τσίγκινο. Είπες κάτι τώρα. Είπες κάτι. Να σου κάνω πάνω σε αυτό που είπες, το προηγούμενο ότι δεν κλέβαν όλοι και τα λοιπά. Θα σου πω ένα απλό έτσι, ένα παράδειγμα μικρό, μια θεωρούλα που έχω εγώ. Εγώ είμαι εναντίον των ναρκωτικών. Βέβαια. Και πηγαίνω σε μια καφετέρια να δουλέψω σαν μπάρμαν ή σαν σερβιτόρος. Ναι. Και βλέπω μέσα ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά δεν τους καταδίδω, ούτε φεύγω από την καφετέρια. Αλλά πηγαίνω κάθε πρώτο του μηνός και παίρνω το μισθό μου. Ναι. Είμαι συνένοχος ή όχι. Είσαι. Είμαι. Μπράβο. Τότε αυτοί οι οποίοι βλέπουν ότι κλέβανε οι πολιτικοί σε εισαγωγικά της τότε εποχής, όποιος έκλεβε, γιατί δεν παραιτηθήκανε. Αλλά πηγαίνανε κάθε πρώτο του μηνός και παίρνανε 7-8 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα ευρώ. Δεν κάνω ερώτηση σε σένα. Εσύ δεν γνωρίζεις πολιτικά. Εσύ είσαι αθώο παιδί ακόμα. Όταν μεγαλώσει το πουλάκι σου τότε. Για λέγε. Οι βουλευτικές αποζημιώσεις. Δυστυχώς. Δεν βγήκαν να καταγγείλουν αυτό. Βέβαια τους κακίζω. Δεν τους κακίζεις. Έπρεπε να μην τους ξαναστείλεις στη Βουλή. Να τους στείλεις στον Εύρο, να τους στείλεις, ξέρω κι εγώ, στην Κρήτη, να τους στείλεις στην Κέρκη, να τους στείλεις επάνω στο Καϊμά Ξαλάν. Να μην ξαναδούνε τη Βουλή. Ούτε από φωτογραφία. Έτσι. Ναι, από το 96 και μετά. Το ίδιο φταίω και εγώ, έτσι. Όλοι μας. Όλοι φταίμε. Όλοι μας. Δεν μου λες εσύ. Το 96 πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, πάει, τελείωσε. Εσύ από το 96. Ναι. Μέχρι που βγήκε ο Καρατζαφέρης ή η Χρυσή Αυγή, ξέρω εγώ τι. Τι ψήφισες. Αυτό είναι μια απορία. Καμιά Χρυσή Αυγή. Δεν είχε τότε. Δεν ψήφισα το 96. Ναι. Δεν ψήφισα το 2000 και ψήφισα μετά. Δεν ψήφισες. Όχι, το Γιώργο τον Καρατζαφέρη τον είδα πρώτη φορά στην τηλεόραση που μου είπανε κάποιοι ότι κυκλοφορεί ένας, λέει, λίγο περίεργος, λέει κάποια έτσι εύστοχα, λέει, περίεργα. Μετά τον Ανδρέα, δηλαδή πήγε στον Καρατζαφέρη, εσύ ναι, μετά ναι, τον Ανδρέα. Ναι. Εκείνη ήταν η μετάβασή σου. Από εκλεκτό σε εκλεκτό το πας. Λοιπόν, ωραία. Βέβαια. Μετά. Ξέρεις και καλοτρός. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει δουλέψει και δουλεύει ακόμα, εσύ και συνεργάτης σου και ξέρεις. Κάτσε μισό λεπτό. Δεν έχουν δουλέψει άλλοι πολιτικοί. Όχι. Δηλαδή ποιος. Ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης δεν δούλεψε. Α, το Ψωμιάδη. Εγώ μιλάω για αρχηγό κόμματο. Εντάξει, το. Εντάξει, σωστό. Ναι. Δηλαδή κάποτε είχε προκαλέσει την κυρία Ντόρα, το Γιωργάκη τον Παπανδρέου και δεν θυμάμαι ποιον άλλον. Και λέει, άμα μου φέρετε και οι τρεις μαζί ένα ένσημο, εγώ θα σας χαρίσω ό,τι έχω και δεν έχω και θα σηκωθώ να φύγω. Ένα ένσημο. Δεν του το πήγαν και οι τρεις, όχι ο ένας. Και οι τρεις. Και τον κύριο Καραμαλή προκαλούσε. Δεν έχει ένσημο. Ναι. Δεν έχει ενσήματα. Και αυτοί δεν μπορούσαν να στήσουν ένα ένσημο στο Ικαρέ. Τι πάχριστη. Μπείτε ένα ένσημο να στήσουν κυβέρνηση. Ένα ένσημο αυτό είχα να βάλω στο όνομά του. Δεν μπορέσανε. Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, δεν γίνεται να τυθασεύσετε λίγο τον κουμπάρο. Δεν ξέρω με ποιον. Τυθασεύσετε. Τώρα αυτοκτόνησαν 15 στο Μακαδά. Πήγε στη Θράκη και έλεγε θα είμαστε όλοι μαζί, Τούρκοι κλπ. Δεν ενοχλεί αυτό καθόλου. Είμαστε διεθνεί τέτοιοι. Δεν του λέτε εκεί πέρα, κύριε Καραμαλή, ότι να ηρεμήσει λιγάκι ο άνθρωπος, γιατί άμα είχαμε Έλληνες πολιτικούς θα είχαν ξεσηκώσει τις 56 μειονότητες που υπάρχουν μέσα στην Τουρκία. Ο Κωνσταντίνος. Και θα του το είχα κάνει το σαράι καλοκαιρινό. Μη. Και άμα του έριχνα που λέει ότι
τη συνθήκη, λέει, της Λοζάνης, μάλιστα. Τζακ Μαλάτος. Αμέσως. Που καταστροφέας με την Κρέιντερ. Αλλά να πάμε και λίγο πιο μπροστά. Έχει και τη συνθήκη του Μοντρέ. Έχει και τη συνθήκη των Σεβρών. Έχει και του Μούδρου, ξέρετε, να είναι ο Αβέρος μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Πώς σας φαίνεται αυτό, κύριε Ερντογάν? Πέστε τα του, κύριε Καραμαλή μου, τι τον φυλάτε τον κουμπάρο? Πες του κάτσε φρόνημα, αγόρι μου, δεν κάθεται. Δεν κάθεται. Εμείς μπορεί να είμαστε λιγότεροι, ναι, θεωρητικά. Δεν είμαστε λιγότεροι, ναι. Γιατί η κανονική Σελτζούκ, η φυλή αυτή, είναι γύρω στα 8-9 εκατομμύρια και κάνει κουμάντο στα άλλα 70 με το Τσαμπουκά. Η άλλη τι, Πετσενέγκη είναι. Γιατί είναι. Το Πετσενέγκη δεν ξέρω, είναι διαχωρισμένη γι' αυτό. Όχι, Πετσεβέγκη είναι. Οπότε του λες ότι αφού θες να γυρίσει στη συνθήκη της Λοζάνης, άρα φτύνεις τον Κεμάλ Ατατούρκ, τον ιδρυτή του κράτους σας, των Νεοτούρκων, και του πετάς τον μπαλάκι στην περιοχή του, κύριε Κοντζιά. Το περίμενα από εσάς αυτό ότι θα το κάνετε, αλλά με απογοητεύσατε. Χάσατε γκολ σε άδειο τέρμα, για να το πω έτσι αθλητικά. Μάλιστα. Ωραία. Δεν το βάλατε. Ωραία. Όπως έκανε ο Πανεγιάλιος το δύο φορές το τέτοιο, έτσι, με τον Άρη. Ναι, ναι, άκουσα εκεί. Έπαιξε με ένα κόφτη ο Κούνδωρος. Έβαλε τον Μπασά μέσα, 4-4-2 ανοιχτό. Και δεν ήμουν να κάνει το μάτσο. Και για 3-0 ήταν ο Κούνδωρος. Το μετά κούνδωρο. Τον έπιασε ένα τίκ και τίκ αυτό. Στον πάγκο τον πιάνει ένα τίκ. Τον ξέρει. Άμα ζοριστεί ο Άρης, το πιάνει τον Κούνδωρο. Και εσύ έχεις ένα τίκ, αλλά δεν λέω που είναι. Ναι. Δεν έχει το λέω που είναι. Λοιπόν. Χτυπάει το μάγουλο. Χάρη καλύτερη. Έχει το τίκ. Σφιχτούλης. Ναι. Και λέει μετά το μάτς, θέλω μεταγραφές. Μεταγραφές θες, ρε. Ακόμα δεν πληρώσατε. Μεταγραφές. Τους περσινούς δεν πληρώσατε, θες και μεταγραφές. Τι γίνεται. Εγώ με τα βλανίδια τη πόρτα τι πάει, είχε στην Καριλάου. Τα βλανίδια με τα φιέστα. Πήγα καλά στην κουμπίνα. Οπότε του βλέπω να τρέχουν με περούκα στη Χαβάη. Σφιχτή είναι όλοι σου λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέγε. Τι γουστάρεις να μάθεις, όλα θα στα πω. Πες μου για την Αριανάρα. Ποια Αριανάρα, ρε φίλε, τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Είδατε ότι ο Δράκος είναι Δράκος κανονικός. Δράκος κανονικός, είπαμε. Από 100 μέρες. Μην ναι. Ρε, πιο μπάσκετ τώρα. Είδες εκεί πέρα από το 2012 δεν υπάρχουν λεφτά. Όχι από το 2016 τώρα. Ναι. Εκεί πέρα δεν υπάρχει στο μπάσκετ. Γι' αυτό, και αυτό το χρέωμα που έχεις ρίξει εκεί με τους Τούρκους να το βγάλεις. Ούτε χορηγίες ήρθαν, ούτε συμφωνίες κλείσανε. Σουπεράδες ξέραν από το μπάσκετ πότε θα φύγουν. Σουπεράδες ξέρουν, βέβαια. Πότε θα φύγουν. Τι κάτσουν τα παιδιά. Καλά κάνουν. Τι δουλειά τους κάνουν, ρε φίλε. Εννοείται. Άγια παιδιά, ρε φίλε. Τίμη, βέβαια. Και εδώ τα παιδιά. Λοιπόν, εντάξει, όσον αφορά για τον ποδοσφαιρικό, άλλοι το ξαναλέω για πολλωστή χιλιοστή φορά. Η Ρετσινιά, κύριε Καρυπίδη, έχει μείνει δύο χρόνια από το 15 και να ανέβει η ομάδα που θα ανέβει, δεν σώνεστε. Οπότε λοιπόν, για να εξηλειωθείτε στα μάτια των Αριανών, βρείτε έναν συνέτερο, πώς θα σας το πω, επενδυτή, αλλά θα σας το πω συνέτερο, να το πάρει το καράβι με λεφτά και να γεμίζει πάλι το γήπεδο. Γιατί βλέπεις τα ίχνη των Αριανών, ξαναγεμίζουν το γήπεδο, σου δίνουν το παρόν. Υπάρχει κόσμος, δούλεψε το, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στέφανε, ζούμε στο ε με τον Τούνι, με Τούνι του έτονα. Αγόρι μου, θα διώξω το κουδουνιάρι εκείνο, το στέριο που λέει δεν μ' αρέσει η τσάντα σου και θα πάω εγώ. Σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Ε. Πω. Να, Κώστα, ναι, συγγνώμη. Αν σου δίνανε 1 εκατομμύριο ευρώ για να μην ξαναδείς ποτέ ποδόσφαιρο, μα ποτέ, τι θα διάλεγες, μια και λες όλα για τη Μαρμίτα. Θα σου πω, φίλε, αμέσως. Με 48-49. Πολύ ωραία. Σε 10 χρόνια το εκατομμύριο θα γινόταν φτερά. Μετά, τι θα τρώγαμε. Γιατί, ρε φίλε. Γιατί το ποδόσφαιρο μας δίνει κάθε χρόνο χρήματα. 1 εκατομμύριο σου λέει, θα το έχει φτερά, άρεμα. 1 εκατομμύριο. Ξέρεις πώς τρώγεται 1 εκατομμύριο. Ξέρω εγώ πώς τρώγεται, αλλά δεν μπορείς να το φάσεις έτσι επίτηδες. Καταρχήν θα βγάλεις, μόλις πάρεις το εκατομμύριο. Πρέπει να μην δουλέψεις, να μην δεις μπάλα, ρε. Να μην δεις. Να μην δεις μπάλα, όχι να μην δουλέψεις. Πού να δουλέψω εγώ, τι τρέλα σου. Θα μιλάμε για μπόξερ. Θα μιλάμε για μπόξερ, Χάζελ. Θα μιλάμε για μπάσκετ, να πω. Δεν το διευκρινίζει. Φέρνει Κατσινάκο εδώ πέρα, σε λέει στοιχήματα. Αυτό που λε, στείλε στο λιμάνι τον κόκκινο να δένει του κάβου. Ένα καράβι θα δένει, ένα χοντό θα τρώει. Τρεις βουρτσιές, μια βεργίνα. Μισό λεπτό, γιατί το ξέρω το θέμα. Τρεις βουρτσιές, μια βεργίνα. Υπήρχαν, τώρα θα σας κόψω το γέλιο και στους δύο. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν καβοδέτες και πέρανε 5.000 ευρώ το μήνα. Μπορείτε να συνεχίσετε. Καβοδέτες. Πότε τα πέρανε τα 5.000 ευρώ? Πριν από καμιά δεκαετία, 12 χρόνια. Καβοδέτες. Κύριε Ιβάν, ακούτε, τέτοια ειδικότητα υπάρχει. Τι θέλω, ε? Θέλω να γίνουμε καβοδέτης. Δεν είναι εύκολο.
Δεν με ενδιαφέρει. Τι άλλη σκηνή δεν μπορώ να δέσω. Κόστα να τον κάνετε βοηθό του να παίρνει και από εκεί τα μισά, ας πούμε, από τα 5 χιλιάρικα του Καβοδέτη. Τι φαντάζεσαι τον κόκκινο Καβοδέτη. Εγώ θα σου πω πώς θα θρύψει το πλοίο. Αυτό είναι. Αυτό είναι φεριμπότ. Δεν δένεται. Τι είναι Καβοδέτης, ξέρεις. Ναι, αυτός που δένει τους κάβους. Ναι, φυσικά. Πώς θα του πει να στρίβει το πλοίο. Τι πώς θα πει να στρίβει. Φυσικά. Πώς δεν έχει καμία σχέση. Έλα ρε φίλε, πετάει. Όταν πλησιάζει, πετάει το βιλάι, ας πούμε, και το παίρνει. Βέβαια. Και παίρνει τον κάβο και το δένει. Πώς θα το πιάσει για το κόκκινο. Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Γιατί ο Γρηγόρης είναι ικανός να το κουβαλάει. Έτσι και το βάλεις, έτσι και το βάλεις και δέσεις λίγο παραπάνω τη βόλτα. Υπάρχει περίπτωση αγόρα να πας μεγάλη ζημιά. Καβοδέτης είναι άσχημα πας στο διάλογο. Για να σου έρθει να σε κόψει τη μέση, βέβαια. Έχεις την καραβόσκινο δύο φορές όσο πίνεις αυτό είναι το πάνω. Και σε μιλάω για εγώ που έχεις σπάσει ο κάβος και μου πήρε τον αστράγαλο. Άσε, μην το ψάχνεις όταν ήμουν στα καράβια. Τυχερό έχεις που περπατάς. Ευτυχώς ήταν τα ξέφτια. Α, εντάξει. Καλά και δεν ήταν πλαστικός κάβος, ήταν ο παλιός σκηνένιος. Τελείωνες. Με πήρα τα ξέφτια. Άσε να πας στο διάλογο. Έχει μια θηλυκή πιτμπούλινα. Ναι. Λοιπόν, ο άλλος λέει ποιος καραμαλής ρε αδερφέ. 6 κιλά, ναι, την ημέρα βγάζει. Ναι. Δεν έχει χρόνο το παλικάρι. Από φαΐ και μπρουτ και τούμπαλι το πάει. Τι να πω, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στο και κουμπάρο. Τούμπαλι. Του λες και καμιά κουβέντα του κουμπάρου να ηρεμήσει λίγο. Ένα κάτι τη εκεί με την Εμινέ. Δεν του μηνέ, ξέρω εγώ πώς τη λένε αυτή. Ποια είναι αυτή. Η κουμπάρα του κυρίου Κάρα. Γιατί αυτό βγάζει 6 κιλά, γιατί τρώει πολύ. Μερό δύο πάει. Ο άλλος τι τρώει δηλαδή. Ο 31 τι βγάζει. Δεν σε αρέσουν οι τουρκάλες. Οι τουρκάλες μ' αρέσουν, αλλά όχι η συγκεκριμένη κυρία δεν μ' αρέσει. Δεν είναι ωραία δηλαδή. Άμα τη δεις καταλήλως ενδεδειμένη. Δεν υπάρχει άσχημη και καταλήλως ενδεδειμένη που να γίνεται όμορφη. Εγώ δεν έχω δει καμία. Τη Μαρία την άσχημη δεν παρακολουθεί το σύνδερ. Καλά. Αυτή την είχαν κάνει οι τεχνιέντος. Γιάννη, τι γνώμη έχεις γιατί ήταν σου τσιλέρ. Ναι. Η Τανσού Τσιλέρ έχει πάει σπίτι τη. Το ξέρω ότι έχει πάει. Κάτσε τότε με τα ίμια ήταν το πιονάκι, ναι. Διότι οι Τούρκοι είναι λίγο πιο έξυπνοι από εμάς όταν ψηφίζουν. Τη στείλανε σπίτι τη την κυρία αυτή. Και για να του δώσω να καταλάβουν περί ίσο λόγο, ήταν σαν να λέμε τώρα ότι θα στείλουν σπίτι την κυρία Μπακογιάννη. Καταλάβατε ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Αυτό ήταν τα συγκρίσιμα μεγέθη. Τα σου τσιλέρ σαν να λέμε Μπακογιάννη στην Ελλάδα. Σου λένε οι Τουρκαλάδες, κυρία μου, δεν περνάει πια η πολιτική μπογιά σου που λέμε. Ναι. Οπότε πήγαινε σπίτι να φέρουμε εδώ τον κύριο τον κουμπάρο του κυρίου Καραμαλή να λένε μεγάλος ηγέτης. Είναι, ναι, βέβαια, άμα είσαι εσύ για τα μπάζα, βέβαια αυτός είναι μεγάλος ηγέτης. Ναι. Άμα έχει απέναντί του κανέναν που να το λέει η ψυχή του. Και να ήξερε και τι του συμβαίνει, δεν θα τα βγάζε πέρα, δεν θα πήγαινε στη Θράκη να κάνει βόλτες, γιατί την άλλη μέρα εγώ θα πήγαινα εκεί και θα έκανα βόλτες όλα τα τουρκικά παράλια που τα λένε αυτοί. Γιατί εγώ έχω πει πολλές φορές ότι αυτό το κράτος εγώ δεν το παραδέχομαι. Αυτό. Λοιπόν, τα ελληνικά παράλια της Μικράς Ασίας. Μετά από 5.000 χρόνια βρέθηκαν οι καλές καταστάσεις. Να μην τα ανοίγω το θέμα βραδιάτικα. Μη άστο να πάει στο διάλογο. Ναι, γιατί ανοίξεις, έχω και το στομάχι. Έλα, μου. Πάμε γιατί ξεχαστήκαμε με την κουβέντα. Μην τα ανοίγεις. Πάμε διαφημίσεις. Άνοιξε τηλεφωνικές γραμμές. Τι έχει το στομάχι στις 5 μέρες. Πονάει. Όχι, δεν μου το είπες. Την εκπομπή την Κυριακή θα σου πω. Και δεν σου μπορεί να έχει κανένα ψηλό έμφραγμα, να ξέρεις. Τι ωραία. Το στομάχι είναι ύπουλο. Το στομάχι είναι από τότε που Φουρτούνης είναι άμπαλος. Από τότε που ξεκίνησε. Να το δεις το στομάχι. Γιατί μπορεί να μην είναι το στομάχι. Ποιο Γιάννη. Χάπιας έδωσε. Διάλειμμα 2-31-0-90-90-90. 98-80-90 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-340. Έτσι πόνε για το στομάχι στη γειτονιά ενός του ζήσει. Με πήραξαν λέει οι φακές. Δεν παθαίνεις τίποτα. Πάρτε όλη η αντίθεση σήμερα εδώ είμαι. Θα μιλήσω με όλους. Πάμε, πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω.
Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, 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 λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Αν σας λέγανε ρε μπαγάζες ότι ο Καμόρα του έγινε πρόταση από το κανάλι του Σαββίδη το τηλεοπτικό να δουλέψει, θα το πιστεύατε? Λέγε ρε. Ε? Εγώ θα το πίστευα ρε φίλε. Εσύ το πίστευες? Είναι δυνατός ο Πάκο ρε. Δυνατός. Είναι δυνατός ο Πάκο. Είναι δυνατός, δυνατός, δυνατός. Δυνατός, Πάκο, ξέρεις, κάνα κυλικείο θέλω κι εγώ. Λοιπόν, λίγο στις διακοπές να είμαστε στην ώρα μας, γιατί... Πληρώνω τα παιδιά. Έτσι. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, παρεσύρθητε από μένα. Παρεσύρθητε. Έτσι. Ναι. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα καλέ μου άνθρωπε. Καλημέρα. Τάσος, κουνούπι. Κουνούπι Τάσος. Έλα ρε Τασούλη. Τι γίνεται, Κώστα. Καλά Τάσο. Χαιρετώ και τα παιδιά. Κώστα, πριν πας να κλέψεις το σήμα από τον γείτονα, πήγαινε εκεί στον Πετμεζάκη στον Τότι να το σηκώσουν στη ράμπα. Το σήμα θα είναι κάπου ανάμεσα στην ποδιά και στον προφυλακτήρα. Ξαναπες το. Το σήμα από το ΣΕΑΤ λέω. Ναι. Θα είναι κάπου ανάμεσα στην ποδιά και, από το, και στον προφυλακτήρα πεσμένο. Α, μήπως του πέσε λες. Για να το σηκώσουν στη ράμπα, θα το βρούνε. Στη ράμπα. Είχε πέσει πριν καιρό. Και το βρήκανε. Το βρήκανε, το ξανακόλλησανε. Κάπου εκεί μέσα είναι πάλι. Είδες, πώς σου λέω. Α, το πήγα για πλήσιμο ρε μετά από 1,5 μήνα. Ναι, έχεις δίκιο. Λες, θα έπεσε από μέσα. Ναι, έχεις δίκιο ρε Τάσο. Έχεις δίκιο. Δεν έχω δίκιο. Τρίκιο έχεις, όχι δίκιο. Λέγε τα σου, λύγησε καλύτερα. Όχι, τα ίδια. Τα ίδια πάλι. Τα ίδια. Θα πάω μετά τις γιορτές κάτω. Δεν κατέβηκα ακόμα. Εντάξει, όταν πας θα με ειδοποιήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν θα τα ξαναπούμε. Πήρα να σας πω καλές γιορτές. Πιστεύετε, δεν πιστεύετε. Καλή χρονιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πιστεύουμε στο Θεό, στο Θεό που είναι... Σας ανταποδίδουμε τις ευχές. Να είσαι καλά. Στις κύριε τράπεζες μάνα, μέσα. Ναι. Στο Θεό των τραπεζών, το χρήμα. Θυμάμαι. Να είσαι καλά. Επόμενος κύριος. Έλα κομμουνιστή. Ούτε μισό κιλό πες τον δεν βγάζω. Ρέψαμε από την πείνα λέει. Με ένσημα από τα 19 που θα με συγκρίνεις με τον Καραμαλή. Ποιο το σύγκρινε αυτό, τι είπατε, τι στεναχώρια έχει ο άνθρωπο. Σήμωσε ο 321. Από ποιον? Η μόνη δουλειά που κάνει λέει να σηκώνει το πυρούνι και να ρίξει κανένα ξύλο στο τζάκι. Μάλλον το ζηλεύει τον κύριο Καραμαλή. Μάλλον το ζηλεύει. Έχει και PlayStation, αγαπητέ κύριε. Μάλλον το ζηλεύετε του πολιτικού γιατί δεν μπορείτε να του μοιάξετε. Ναι. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Χρήστο Γεωπόνο, ο παδό τη Λαμία. Καλώ τον έλα σε μένα εδώ τώρα, έλα εδώ εσύ. Έλα, σε ξέρω καλά, έλα εδώ. Η Λαμία τι έκανε, 4-1 τον Παναθηναϊκό. Τιμώρησε τον Διούδη. Τρεις φορές χαρές έχω πάρει από αυτή την ομάδα. Ναι. Όταν απέκλεισα στο κύπελο την ΑΕΚ όταν ήμουν στο δημοτικό. Έλα, το 1-0 λες. Ναι. Με το Σάντμπεργκ. Στο ξερό. Στο ξερό τη Λαμία, το θυμάμαι το μάτς. Δεκαετία 80. Όταν πήρα το Χ μέσα στο Χαριλάου και έπεισα την άνοδο στην Αλφα Εθνική. Ναι, το 0-0. Το 0-0, ναι, ναι, ναι. Εκεί τελείωσε και 4 που έριξα στο Βάζελο. Ναι, η Λαμία. Λοιπόν, την αγάπη μου για τους συμπαθές του κύριο Μαλάτο. Εδώ είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές σας εύχομαι. Καλές γιορτές και υγεία. Μακάρι σαν εσάς και με τα δικά σας τα μυαλά για την εμπειρία να υπήρχαν άνθρωποι που θα μας κυβερνούσαν. Ναι, ναι, βέβαια. Θα γλιτώναμε το όνομα της Μακεδονίας μας. Εγώ, κύριε, δεν κάνω για πολιτικούς γιατί λέω την αλήθεια και ο Έλληνας θέλει να του χαϊδεύει στα αυτιά. Μη. Έχω διαφορά εκεί πέρα. Προσωπική που λέτε. Εμένα ποσό με ενδιαφέρει το όνομα, τα εργοστάσια με νοιάζουν. Τώρα αυτό που έγινε με το Σαββίδι και το λιμάνι μ' άρεσε πολύ. Ω, εμένα να δει. Μ' άρεσε. Τώρα, το όνομα δεν με καίγεται καρφάκι. Μπορεί να ανοίξει το λιμάνι. Μπορεί να ανοίξει το λιμάνι και να έρχονται 50 πλοία κάθε μέρα. Τι να το κάνω το όνομα. Τι να το κάνω το όνομα, βρε. Τι να το κάνω το όνομα. Εμπορικότητα. Ανάπτυξη. Ναι. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σήμερα ο διαιτητής του αγώνα Λαμία Παναθηναϊκού Αρετόπουλος. Ναι. Που πραγματικά
τον Παναθηναϊκό τον αδίκησε σε κανένα δύο φάσεις. Mm-hmm. Που είναι το μεγάλο όνομα. Ο μεγάλο όνομα, ευάλωτος είναι, ακέφαλος είναι. Αυτό θέλω να κατάληξω. Αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δεν έχει ούτε και την παραμικρή έβνοια ως μεγάλη ομάδα που είναι. Την ιστορία σου, τη ιστορία σου δεν την υπολογίζουνε. Το τι είσαι τώρα υπολογίζουν. Και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι ένα τίποτα, είναι ένα καθόλου, είναι μια κατάσταση σύψης. Για ποιο λόγο να το σεβαστεί ο διαιτητής? Να σεβαστεί. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη, ναι. Ραπ, θα κάνω μια πρόβλεψη και θα κλείσω για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Ότι ναι. Μάλλον ο Παναθηναϊκός δεν θα τη βγάλει τη σεζόν. Θα τη βγάλει. Δεν θα τη βγάλει. Θα τη βγάλει. Δεν θα υπάρξουν 80 εκατομμύρια να τα βάλει κανένας. Εντάξει. Έφυγες. Την υγεία μου και καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Επίσης κύριε. Εδώ έπεσε το Πασόκριο Παναθηναϊκός, δεν θα πέσει. Δεν πέφτει. Εδώ έπεσε το Πασόκριο. Δεν πέφτει. Εδώ πέθανε ο Ανδρέας. Καλά. Καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι λέτε τώρα. Θα κλάψουν για τον Παναθηναϊκό ή Παναθηναϊκή. Άντε και λίγο η Νόβα. Έλα φίλε. Έλα, καλημέρα σας. Οχ. Πού σε ρε μεγάλο μεσίτη. Τα παιδιά μας τι κάνουν. Πού σε ρε μεγάλο μεσίτη. Γεια σου Κωστή μου. Κωστή, θέλω να σου πω κάτι εγώ μου. Ναι. Ξέρεις κάποιον Κώστα Δόσπρα? Όχι. Κοζανόστρα. Αυτός έχει παίξει στον Ρακλή. Στον Ρακλή. Είναι εξάρφος και σήμερα συναντήθηκε στην Αγκούη και έχει παίξει και στην Τρίπολη. Τον έχεις ακουστά. Πού έχει παίξει, πες μου. Στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη που είναι. Μιλάμε τώρα 84-85. Έχει παίξει και με τον Χατζημαναγκή. Έχει παίξει, ας πούμε, μαζί. Τι τάβλη έπαιξε με τον Χατζημαναγκή. Όχι, ποδόσφαιρο είναι. Αποδόσφαιρο έπαιξε. Ναι, μπορούμε, αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Λέω μήπως τον έχεις ακουστά. Κοβανόστρα όχι. Θα ακούει συνέχεια αυτός τώρα. Mm. Κοβανόστρα όχι. Τρίπολη, Παναρκαδικό θα έπαιξε. Έχει παίξει Τρίπολη. Γιατί... Ποια Τρίπολη έπαιξε πέσω, στον Παναρκαδικό ή στην Τρίπολη? Στην Τρίπολη έπαιξε. Στην Τρίπολη έπαιξε. Δύο χρόνια, ναι. Ποια χρόνια έπαιξε? Πρέπει να έπαιξε 85-86. Δεν υπήρχε αστέρας Τρίπολης το 85. Κοίταξε. Επειδή ξέρω τώρα και έχει κατέβει με την ομάδα του Ηρακλή. Του Ηρακλή. Με τον Ρακλή και έχει κάνει παίξει παιχνίδια και με και τον έχει κάνει παίξει. Μιχάλη, Μιχάλη, άσου αυτού που σε λένε για αυτό το παίχτη. Θέλω να σε πω εγώ τώρα. Και έχει κάνει παίξει. Πρωτοχρονιά παίζει λίγο χαρτάκι καθόλου. Παίζει χαρτάκι. Από, θα σε πω κάτι για σένα. Γρήγορα. Εγώ θα σε πω κάτι για το παιδί είπε για το Σαββίδι. Σήμερα προχθές έκανα δημόσιες σχέσεις μέσα από το ξενοδοχείο Μακεδονίας. Την πήγε εκεί και το ξενοδοχείο Μακεδονίας, ναι. Και όποτε θέλεις. Είναι δροστάμενος στο... Έγινα μου φίλη. Μη τον δίνεις στον αέρα. Αγόρι μου, εσένα θα έχω βίσμα. Λέγε τώρα, παίζεις χαρτάκι πρωτοχρονιά. Παίζω. Λοιπόν, παίζω. Περίμενε. Παίζεις 21. Βέβαια. Από 21 τραβάς φίλου ή σταματάς? Όχι. Τι κάνεις? Τα αφήνεις. Τα αφήνεις, τι λες? Κάνει δικά σου ή τραβάς φίλο? Δικά σου. Ωραίος είσαι ρε φίλε, μ' αρέσει. Το ξέρει. Το ξέρει, ναι. Να σου πω και ένα άλλο. Αχα. Έχω πει τόσους καφές, αλλά αυτό τον καφέ ρε που κάνεις... Τι καφέ κάνω, σε κάνω. Που κάνει τον καφέ ρε, ούτε... Τι να σου πω, ούτε... Δεν ξέρω και πού. Σε κάνεις τα λόγια σου από την καφεδάρα μου, Μιχάλη. Και ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Μαλάτο, δηλαδή. Δηλαδή. Τα πολιτικά και με αυτά εδώ. Και τον Γιάννη μας τον Κιλτηρίδη. Τον Κιλτηρίδη. Τον Κιλτηρίδη, ποιο λέμε, Γιάννη, αυτό πήρα να πω. Δεν μου λες ποιο μωρό της έβγαλε εκείνες φωτογραφίες καθαρές που με έδειξες στο μισή μέρη. Αφού την καμακώνεις ρε, πες την αλήθεια. Ποια καμακώνει? Την καμακώνει φίλε. Ποια? Να αυτή μου ήρθε το μεσημέρι, με έδειχνε λέει ένα μωρό, με έβγαλε κάτι φωτογραφίες. Ναι. Άσε τώρα. Να. Ναι ρε. Ναι ρε. Ναι. Σ' άρεσε. Εντάξει με λέει, ναι. Τι ωραίος άντρας είναι αυτός ρε, ο Ραπτόπουλος. Εγώ και θέλω να το γνωρίσω. Λέω στο λαϊκό δικαστήριο, λέω να το γνωρίσω. Λέω. Α, εσύ γνώρισες μια γυναίκα που σε είπε τι ωραίος άντρας είναι ο Ραπτόπουλος. Όχι ρε παιδί μου, είναι φωτογράφηση αυτή εδώ. Και μετά με λες ότι δεν τραβάς επί 21. Ρε. Επόμενη γραμμή. Δεν άντεξε πάλι. Πάλι δεν άντεξε. Ο διάσημος είναι και όμορφος, θα το ξέρεις. Ωραίος έτσι, πάντα. Και ο πλούσιος είναι όμορφος. Πολύ πιο όμορφος είναι ο πλούσιος από το διάσημο. Κλάσεις. Κλάσεις ανώτερος. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Ναι. Πάντως ραπ, εγώ το πιστεύω για το ραπ ότι θα του γίνει πρόταση από το εύσηλον. Αν ψαχτεί μόνο στο Σαββίδης θα τον πάρει το ραπ. Δεν τόσο κολοτρεύομαι εγώ εδώ πέρα, τι νομίζεις? Αν βάλει το Μίχελ. Δεν το βλέπω. Καρακόκκινο θα πάρουμε. Λοιπόν, όσο για τον Στεφανάκο... Τι είπες ρε μεγάλε τον άνθρωπο. Ακούς. Όσο για τον Στεφανάκο, θα πω κάτι, το αφήνω το καλό για το τέλος Στεφανάκο. Όσο για σένα, όχι ηλικίο, ολόκληρη εκπομπάρα πρέπει να έχεις. Ένα ελάττωμα,
έχει όλα τα ταλέντα, ένα μεγάλο λάθος. Πρέπει να έχω και ένα κουσούρι, ρε φίλε. Είσαι αριανός και δεξιός. Είσαι πολύ σεμνός, φίλε μου. Και θα σου το αποδείξω γιατί είναι το πιο σεμνό άτομο. Ναι. Τώρα το σκέφτηκα, τώρα που άρχισα να γίνομαι λίγο φαν με το kickboxing, μπαίνω στα βίντεο και YouTube, ναι. Βλέπω διάφορα χαζάκι. Ναι. Ρε, γιατί είναι ο Στέφανος, δεν προπονείται box. Ναι. Ε, είναι ή δεν είναι. Ναι, πες μου, ναι, ναι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί έχει συζητηθεί σε αυτήν την εκπομπή και καλώς συζητήθηκε. Ναι. Για γυναίκες, για ποδόσφαιρα, για πολιτικές, το χίτοψι. Έχουν τον Στέφανο εκεί. Κρατάει βράχος εκπομπές όλες από δίπλα, από το ραπ, έτσι. Ναι, έτσι. Τόσο ενδιαφέρον θέμα για kickboxing, για box κτλ. Ένας δεν άνοιξε θέμα για αυτό το θέμα. Όποτε θες το ανοίγω αυτό. Όποτε όχι, ποτέ ο Στεφανάκος δεν μίλησε για το δικό του το άθλημα να το διαφημίσει. Τέτοια σεμνότητα μα την Παναγία δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή ενδιαφέρον θέμα. Όχι για κανένα διάφορο. Όσο κόσμο και... γουστάρει αυτά τα πράγματα. Δεν μου λες τώρα το έτερο νήμιση, ο κοντός δεν είναι σεμνός. Ποιος? Ο Χατζινάκος. Ποιος είπες ο? Ο κύριος Χατζινάκος λέω που δίνει τα στοιχήματα. Δεν είναι σεμνός άνθρωπος. Έλα μου τώρα γιατί μην με πειράζεις. Σε τρολάρει λέει τώρα. Γιατί είσαι σεμνός άνθρωπος. Μην προκαλείς. Σε ρωτάω εγώ καημένος. Ραπ, πες αλήθεια τώρα. Δεν σου κάνει εντύπωση το box ή το kickbox? Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ακούω τα παιδιά αυτά που όλοι θα γουστάρανε. Σήμερα ο Αλίτης ο δάσκαλος τι έκανε? Ξέρεις τι με έκανε ο Αλίτης ο δάσκαλος? Μα είναι ενδιαφέρον θέμα. Ανοίξτε κανένα θέμα και όλες εφαλάκες. Τι με έκανε αυτός ο άτιμος ο δάσκαλος? Τι σε έκανε ο δάσκαλος? Στο τέλος της προπόνησης μας έβαλε κάτι δίλεπτα να κάνουμε. Ωραία, καλά σας έκανε. Με λέει πάνε λέει, με αυτό το παιδάκι να κάνεις λέει. Ναι. Να κάνεις δίλεπτο. Πάω να ξεκινήσω μέχρι να σηκώσω το χέρι. Μου έχουν έρθει κάτι μπουνιές. Κάτι αστραπές ήταν. Κάτι αστραπές, κάτι κάτι άγριες. Δεν προλάβαινα να μαζεύω. Πάω, μπούμε, με ρίχνει στα σκοινιά. Του λέω. Καλά και το παιδάκι σε να βρήκε. Του λέω, παιδάκι μου, λέω πόσο χρόνο είσαι. Λέει 15. Τι 15 ρε Κώστα. Λέω, δεν τρέπεσαι λίγο, βρε πουλάκι μου, 50 χρονών άνθρωπο. Το δέχτησε. Δεν προλάβαινα να μαζεύω. Σε σιδέρωσε 15χρονο. Λέει ο δάσκαλο. Το προορίζω, λέει, για του αγώνε. Καλά, του λέω, δεν με ειδοποιεί. Καλά. Θα με σακατέψει το σιδέρωμα. Παδόπουλε. Παδόπουλε, του λέω, παλιά άνθρωπε καβαλιώτη. Παούλο με έκανε. Όπω είσαι, απάγεσαι. Καλά, σε έκανε. Κλιμίντριξε. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα. Με το 15χρονο το Γιαννάκη θα σε έβαλε. Ποιο πέρα. Στον πόη μου, ένα παιδάκι θα το δει στο δρόμο. Κατάλαβα. Άντε, αγοράκι μου, φύγει από εδώ πέρα. Τίποτα. Πάπα. Όταν το δει θα είναι αργά. Αυτό το κατάλαβα ποιο λε. Να πω κάτι άλλο, τέλο θέλω. Να πει. Ένα τελευταίο. Άκου, Στεφανάκο. Τελευταία που βλέπω όλα αυτά τα βίντεο και τα λοιπά, ανακάλυψα έναν kickbox τη κατά είναι, δεν ξέρω. Σταμ Οικονόμου. Ναι. Αγγλοκύπριο. Το ξέρει. Ο Σταμ δε μάλλον Γινίδη. Στάδε Οικονόμου. Οικονόμου. Στάδε Οικονόμου, έτσι βάλω. Πόσο χρόνο είναι αυτός τώρα, βγήκε αυτός? Όχι, όχι. Άκου τι κουφό είναι. Λοιπόν, ναι. Όλοι εκεί πέρα είναι σωματαράδες, γυμνασμένοι και τα λοιπά, σιδερένοι. Ναι. Το βλέπω εδώ Στάδε Οικονόμου, ένα σαπιοκυλιάς, ναι. Όταν λέμε χειρότερο από μένα είναι. Κατάλαβα. Δηλαδή για σαπιοκυλιά ναι. Θα το δεις. Ένα 85 ύψος, ναι. Πάει να πλακωθεί με ένα είδη φίρμα 96 τέρας. Ναι. Όπως και το σαπίδι στο ξύλο σαπιοκυλιάς. Ναι, και βλέπω το ρεκόρ το απίστευτο. Βάλτε το Σταρ Οικονόμου, αυτό το πράγμα δεν ξανάγεται. Αυτός είναι παλέμαχος, υπάρχει... είναι παλέμαχος. Όχι, δεν είναι παλέμαχος, νομίζω υπάρχει ακόμα, παίζει, δεν ξέρω θα τι θα το δούμε, εντάξει, δεν ξέρω. Τεχνικά χτυπήματα, τεχνικά χτυπήματα, ναι. Τεχνικά χτυπήματα. Ρε που ξέρω από αυτά, εγώ σου λέω σαπιοκυλιάς είναι. Ναι, μη συγκρίνεις το kickbox και σε αυτά θηριώδεις γραμμώσεις, κάτι φουσκώματα και τέτοια. Δεν παίζουν ρόλο αυτά, να ξέρεις. Δεν ξέρεις. Παίζει η αντοχή, μπορεί να είναι φαρμακομένος και να δείχνει έτσι και μπορεί να αντέχει ένα λεπτό. Ναι, ταχύτητα. Παναγώ, ναι. Όλοι όμως είναι γυμνασμένοι. Ναι. Όλοι. Ναι. Μόνο αυτός είναι σαφιοκυλιά. Εντάξει. Και σαφίζει όλους. Κουφό, ε. Κουφό. Φύγε. Κουφό, ξεκουφό. Φύγε, φύγε. Αφού δεν μου είπε σεμνό το Χατζινάκο, ναι. Σε βάζω και, και τον Εμιλιέγκο να δεις να πούμε, δεν είναι γραμμωμένος, αλλά όλους τους παλεύει. Επόμενος κύριο. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αποστρώμαυρο το κορδελιό. Το κορδελιό τι θες να είναι. Άμα έλεγες ερυθρόλευκο θα γινόταν κάτι μυστήριο εκεί. Δεν γίνεται. Για πες εκεί. Τι κλοπές έχουμε. Ένας αυτός της αφιοκυλιάς που έλεγε ο άλλος και ένας ο Ραπτόπουλος ο μπουξέρ. Άσε ρε το Κωστάκι μια χαρά είναι μπουξεράς είναι ρε. Μην τον πειράζεις. Θέλω να βγω μαζί του στο ring. Μέσα θα σε κλείσω αγώνα. Εγώ διαιτητής όμως. Ναι αλλά να βάλουμε και κανένα φράγκο να πάρουμε. Κάτσε, τι θα παίξουμε τώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Juventus Arsenal. Αν ήταν έξυπνη σε αυτή την πόλη. 80% τώρα... θα έχει διαιτησία ο Ραπτόπουλος. Τώρα τα Χριστούγεννα
τώρα τα Χριστούγεννα θα έπρεπε να κάνουν happenings και να μαζεύουν λεφτά να κάνουν τους φιλάνθρωπους. Κατάλαβες. Ναι. Παρακαλώ. Εδώ είναι. Ορίστε. Πώς βλέπετε τώρα τη διαιτησία που είναι 50-50 και δεν είστε 50 βαθμούς μπροστά μας. Αυτό είναι δηλαδή. Ναι, βέβαια. Ναι. Απάντηση. Μήπως βγάλαμε τα μάτια μας εμείς μόνοι μας, μήπως, λέω. Τώρα όσο για τη διαιτησία. Ο Καράμπα παγκρινιάζει. Ναι. Υποκειμενικό. Σε άλλα παιχνίδια είναι καλή, σε άλλα μέτρια. Σε άλλα κακή. Μιλάω σε άλλα μέτρο γάλα. Όχι σε εμάς. Γενικά. Δεν σε σέβεται. Ας πούμε την ΝΑΕΚ τη έδωσε με τη Λαμία ένα πέναλτι έξω από την περιοχή. Άλλο λέμε. Δεν βλέπουμε. Να προωθείτε κάποια ομάδα να παίρνει φρουτ φίλικ μας μπρόξιμο. Τώρα αν είναι μισό μέτρο offside, δεν είναι. Μες στην περιοχή αμφισβητούμενο. Άλλο αυτό. Και άλλο να σε σμπρόχνω. Δεν με σμπρώχνει κανένας. Δεν σμπρώχνει κάποια ομάδα να πει φρουτ. Τώρα μισό μέτρο μπροστά, μισό μέτρο πίσω, 10 πόντι πάνω, 10 κάτω. Ναι. Αυτό είναι ανθρώπινο. Άστο. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε πάντως 40 βαθμούς μπροστά γιατί οι αντίπαλοι μας χάναν από τον Πανθρακικό. Ναι. Και τρομάζουν να το κερδίσουν και στο γήπεδο. Είναι σταμένησαστε τώρα. Ναι, πάει τώρα το. Όχι, γιατί είπαμε, βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας και είναι αυτό που λέει δώσε θάρρος στο χωριάτι να σου ανέβει στο κρεβάτι. Τόδωσες. Όταν ακούς τον Θεοδωρίδη να κλαίει και ο Καράπαπας, έχουνε θέμα. Δεν έδωσε πέναλτι στη Λαμία τώρα, ξεκινήσαμε τα δάκρυα. Εντάξει. Όχι με την ΑΕΚ που το έδωσε έξω από την περιοχή. Σε κάθε αγώνα πρέπει να κουβαλάει και ένα κουβά μαζί του για τα δάκρυά του. Πάντως το Καραϊσκάκι με τον Απόλλωνα βρίζανε το γιο του Θεοδωρίδη. Γιατί θέλουνε σφυρίγματα. Ναι. Κατάλαβες. Το φρουφρούτ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το δικό μας, το φαλακρό αγόρι, το γαλανομάτικο. Ναι. Αλλά οι άλλοι έχουν απάνω στην UEFA το Θεοδωρίδη. Και επειδή η αιμορροίδα... Τσούζι τώρα με το, με τον Μπούκοβο. Το φάγαμε. Ναι, βρίζαν το Θεοδωρίδη. Πρώτοι είμαστε. Δεν ξέρω. Καλά. Ναι. Ναι. Παίζει με τη Γιουβέντους και ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Ποιος. Πόσο ξέπεσε, ο Θεοδωρίδης. Ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Ναι, παίζει με Γιουβέντους και στη δηλώση του λέει να και με τον ΠΑΟΚ και. Κοίταξε. Δεν αφιερώνει διαιτητές ούτε στην Ευρώπη ούτε. Κοίταξε. Ποτέ. Να σας εξηγήσω. Με τη Γιουβέντους δεν έχει κανένα νόημα, υπό ποια έννοια. Ότι ό,τι και να κάνεις από τη Γιουβέντους θα χάσεις. Δηλαδή έχει γίνει κλειστό κλαμπ, ας πούμε. Όπα, όταν κέρδισες την Arsenal εκτός. Ναι, την κέρδισα με την αξία μου. Γιατί έκανες πάνω στο καλάμι και χοροπήδαγες. Δεν χοροπήδαγαμε, δεν είπαμε θα πάρουμε το πρωτάθλημα Ευρώπης, αγαπητέ μου, μπερδεύεσαι. Το Θεοδωρίδη γιατί το βρίζατε το γιο. Δεν πηδάμε στον αέρα. Νίκα, κερδίζουμε. Δεν πηδάμε γενικώς. Πού μα φοράμε και πηδάμε. Άλλο ερώτηση. Και από εκεί πέρα, μεμονωμένα θα πάρουμε ένα, δύο και τρία καλά αποτελέσματα κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Οκ, αλλά τώρα πού να πάμε να πάρουμε το πρωταθλητρίο. Τώρα πλάκα κάνουμε. Αυτό είναι κλεισμένη υπόθεση. Ποιον παίχτη τώρα θα πάρει το χειμώνα, ποιον γουστάρει εσύ. Για πε. Εγώ θέλω το Μιραλά. Ο φίλο ο Παοχτή, ποιον θέλει. Εγώ θέλω. Θα σου φέρει ο Κουτσολιάκος στο λαού. Θα σου φέρει ο Κουτσολιάκος στο Σταφυλίδη. Για πες ρε φίλε, πες έναν που θες. Δεν θέλω Σταφυλίδη. Θες. Θέλω τον Μπερ. Ναι. Και ένα μπακ. Για να σε φέρει τον Μπερ πρέπει να πουλήσει το. Πρίγιο. Ναι, ο Πρίγιο όμως τώρα δεν έχει αξία μεγάλη. Δύσκολα είναι τώρα. Θα φύγει. Θα σκάτσει και ο Πρίγιο μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Άμα έρθει και ο Αθανασιάδης, τι θα κάνετε, θα έχετε 5-6. Δεν τον θέλουνε, λέει τον Αθανασιάδη. Δεν τον θέλουν. Εσείς έχετε 18 άρια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αθανασιάδης θα έρθει για το λιμάνι, για δουλειά δεν εδώ πέρα. 18 άρια έχουνε. Χαμηλά δεν μαρκάρει κανένα, δεν κόβεται με βαλέ. Το καλύτερο οχτάρι που έχουν ο Ανδρούτσος είναι. Μη γελάς γιατί. Καψιμητζή στο εξπρες πήγα, σωστά είναι ο Κλάους. Πάμε. Την καλύτερη επίθεση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας κύριε από το Κορδελιό. Καλημέρα, πάρουμε γραμμές τον κύριο που φωνάζει εδώ. Ναι, μάλιστα. Μπα. Άντε ρε φίλε. Μπα. Καλημέρα. Στολίζει το δέντρο αυτός. Καλημέρα. Καλή σου μέρα Κωστή μου. Να το κίνικο σκούλικο. Την καλημέρα με και στον Στέφανο και στον κύριο Μαλάτο. Μελαγχολικό πανέμορφο αγόρι. Περαστικά να σου πούμε, περαστικά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ας μην ασχοληθούμε με αυτό. Εντάξει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα γίνει. Λοιπόν, αναφορικά με τον κύριο Μαλάτο θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε σχετικά με την αλαστρία του και την άποψή του για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Λατρεία. Λοιπόν,
Ως γνωστόν, ο κύριος, ο εκλοιπών πρωθυπουργός ήταν ένας αναγνωρισμένος οικονομολόγος. Βέβαια, στο Χάρβαρντ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, εφόσον εσείς, σαν ασφαλιστής, έχετε γνώση της σημασίας των αναλογιστικών μελετών, να υποθέσουμε πως ένας καθηγητής του Χάρβαρντ θα τις ήξερε καλύτερα και από μένα και από εσάς. Χάρβαρντ. Φυσικά. Συμφωνούμε. Ναι. Και τις ράντες, βέβαια. Αναφέρατε πως η πορεία του χρέους που παρέδωσε από το, στο διάστημα της διακυβέρνησής του ήταν πολύ μικρότερη συγκριτικά με το χρέος το οποίο εκτοξεύτηκε τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Όταν έχει εφαρμόσει μία παροχολογία συγκεκριμένη από τις αρχές δεκαετίας του 80 και μία διαδικασία πρόωρων συντάξεων που επίσης ακολουθούνταν και από πλασματικά έτη και επιδοτούμενα εφάπαξ. Μάλιστα. Δεν είναι λογικό, εφαρμόζοντας απλά μαθηματικά, όχι αντικειμένες καταστάσεις, όλα αυτά να πυροδοτήσουν το χρέος για τα επόμενα χρόνια τα οποία αυτός δεν ήταν κυβέρνηση? Όχι, γιατί κοιτάξτε να σας εξηγήσω τι καταλαβαίνω εγώ, γιατί δεν είχα μιλήσει μαζί του. Με τη γυναίκα του μίλησα δύο φορές. Όχι, προσέξτε. Τη Δήμητρα Αλιάνη. Ναι. Η άποψή μου καλό έχει να κάνει Μπουχιές. Με το... Παλιά. Τι περιμένουμε, τώρα, τι έχουμε συζητήσει. Ναι. Εδώ μιλάμε με το θέμα της απλής λογικής, δηλαδή. Τώρα θα θέλετε να σας απαντήσω. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν ήθελε να αποσυμφορήσει το δημόσιο. Δηλαδή, αντί να έχει παράδειγμα, λέω νούμερα στον αέρα τώρα, 100.000 υπαλλήλους, να έχει 60. Mm. Ένα. Για να το κάνει αυτό, θα έπρεπε σιγά σιγά να δίνει και πρόωρες συντάξεις και όλα τα σχετικά. Δύο. Το ΑΕΠ της Ελλάδας τότε ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Τρία. Σεβαστό. Ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν πήγαινε να δανειστεί με 8% σαν το διάδοχό του, τον κύριο Αβούρη και μετά τον κύριο Καραμαλή. Γιατί το λες Αβούρη, μωρέ. Σημείδης γιατί... λέγεται. Όχι, Αβούρη λέγεται. Κωστή, μην αλλάζετε, να κάτσε εγώ το χώρισμα, λοιπόν, γιατί έχει μια απορία. Ναι. Άσε το MIT να μιλήσει. Και από εκεί και πέρα, όλα αυτά, συν και άλλα θέματα δηλαδή που μπορώ να αναπτύξω, αλλά δεν έχουμε χρόνο όπως αντιλαμβάνεστε. Ανέπτυξε τα εσύ. Έδιναν στη χώρα πόρους, μπορούσε να δανείζεται άνετα από οπουδήποτε και με χαμηλά επιτόκια. Η Ελλάδα δανειζόταν με 3%, με 2,5%. Και όχι με 8, ε. Όχι με 8. Αυτό είναι και το επαχθές χρέος που ακούτε να λέω κάποιες φορές. Το οποίο δεν έχει ελέγξει κανένας. Έλεγε ο κύριος Καμένος θα το ελέγξει, λέει το επαχθές χρέος. Μόλις τον ψήφισαν αυτοί που τον ψήφισαν, το ξέχασε. Το δικό σας όνομα είναι Γιάννης, δεν κάνω λάθος. Γιάννης, ναι. Ωραία, Γιάννη, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό δομό. Βεβαίως. Να υπάρχει και γιώτα. Λοιπόν, ναι. Δέχεσαι λίγο έναν ευγενή αντίλογο, χωρίς να έχω. Βεβαίως. Αλίμονο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το θέμα των πρώτων ετών διακυβέρνησης, η επιλογή των πρόωρων συντάξεων της δομής ενός πελατειακού κράτους αποδείχθηκε ιστορικά πως ήταν μια συνειδητή επιλογή. Οι επιπτώσεις αυτής της συνειδητής επιλογής φάνηκαν γιατί, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, επεδίωκε, κοινώς δηλαδή στο πλαίσιο του ιδεατού, να καταφέρει να μειώσει αυτό το οποίο δημιούργησε. Η ένστασή μου έχει να κάνει με την εξής παράμετρο. Ότι οι όποιες επιλογές οι αρχικές ήταν καθαρά συνειδητές επιλογές. Και για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο και να φέρουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είστε γονιός, σωστά? Μάλιστα. Θα δεχόσασταν ποτέ να βιώνετε εσείς μία συγκεκριμένη περίοδο ζωής με αρκετές παροχές, οι οποίες όμως ουσιαστικά και στατιστικά, εκεί μπαίνουν και αναλογιστικές μελέτες που αναφέραμε, θα φέρανε σε δυσμένεια τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, καθώς κανείς πολιτικός δεν είναι σε θέση. Θα απαντήσει μετά το διάλειμμα. Την πολιτική. Μείνε. Βασίλη, μην κλείσει. Μην κλείσει. Θα απαντήσει μετά το διάλειμμα για να μην τρώμε χρόνο από τους χορηγούς. Μείνε λίγο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω.
Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, 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 λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Για πες κόγκα, κόγκα. Shake it body, τελεγούκα, κόγκα. Ξανακάντου την ερώτηση για να μπούμε σε μια σειρά. Η ερώτησή μου ήταν η εξής πολύ απλή ερώτηση. Τι θυμάμαι, τι θυμάμαι. Απάντησε. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υπερθυματίσω κάπου αλλού. Ήταν ολοκληρωμένη η προσέγγιση. Σας ακούω, προσοχή. Εγώ σας είπα ότι δεν θα το δεχόμουν αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω με τρεις λέξεις τι ακριβώς συνέβη. Στα γρήγορα. Ναι. Έλα. Το Πασόκ ήταν one man show δυστυχώς. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είχε στελέχη να κάτσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα τα οποία τους έλεγε και δεν τα καταλάβαιναν κιόλας. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το οποίο λέτε λίγο μια παρένθεση για την βοήθεια του διαλόγου. Όταν κάποιος άνθρωπος έχει ηγετικές ιδιότητες και θέσεις, δεν είναι ευθύνη δικιά του ποιους επιλέγει για να εκτελέσουν το έργο του. Βεβαίως. Απλώς κάποιες φορές, ό,τι και να κάνει κάποιος, θα πέσει έξω. Εκονάκον. Τι να πω. Απλά η ένσταση που έχει να κάνει σαν μια γενιά η οποία βίωσε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής, σαραντάρης είμαι. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν αξίζει να αγιοποιούμε ανθρώπους οι οποίοι άσκησαν συνειδητές πολιτικές και αφήνοντας τους επόμενους να... Δεν αγιοποιώ κανέναν. Όχι, κανέναν. Λάθος κάνετε. Δεν είναι προσωπική μορφή. Υπάρχουν, ναι. Αναφέρομαι σε ανθρώπους γενικότερα που λειτουργούν με αυτή την προσέγγιση. Αφήστε ρε την πολιτική, ρε, επειδή για καμιά μιλφάρα εδώ πέρα ο κόσμος περιμένει, βρε. Άιντε, βρε. Κανα μωρό. Εκάστοτε ο καλύτερος. Ο λιγότερο κακός. Επόμενη γραμμή. Κανα μωρό, ρε. Ο λιγότερο κακός. Κίνη. Αυτή είναι η σωστή έκφραση, κύριε. Ο λιγότερο κακός. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Δικός μου είναι αυτός. Είμαι 18 χρονών. Έλα, δώσε. Και είμαστε εδώ τώρα τρεις παοξίδες, ένας γάβρος και ένας Εθνική Ελλάδος. Κάνα μυδοπίλαφο, δεν έχετε εκεί. Ο γάβρος τηγανιτός είναι ο γάβρος. Ρε μυδοπίλαφο έχετε. Σας παρακολουθούμε και μαρμίτα και λαϊκό δικαστήριο και ραδιόφωνο. Καλά, εσείς δεν. Μόνο βλέπετε, δεν κάνετε καμιά δουλειά τίποτα άλλο. Δεν καρφώνετε. Και δουλεύουμε και πανεπιστήμια. Όχι, ρε, στα πανεπιστήμια. Μόνο βλέπετε, δεν καρφώνετε κανένα μωρό τίποτα. Άμα βλέπεις μαρμίτα δικαστήριο και το Ραπτόπουλο, πότε σμπρώχνεις. Πιο μετά, νωρίς τελειώνετε. Ωραίος είσαι, ρε μεγάλε. Για πες. Και να σου πω εγώ, επειδή σας άκουγα πια στη μια συζήτηση για Πασόκ και αυτά, εγώ είμαι παλιό Ορθόδοξο Πασόκ. Ναι. Τι παλιό Ορθόδοξο Πασόκ, ρε φίλε. Αυτά που ζήσατε τότε εσείς, έτσι ωραία. 18 χρονών τι πρόλαβες, ρε φίλε. Την ώρα που δίκαζαν τον Τσουχατζόπουλο πρόλαβες. Μισό λεπτό. Δηλαδή ο κόκκινος που πάει στην εκκλησία και κάνει την ανάσταση είναι το Χριστό Φαντάρο. Δεν έχει σημασία, τα άκουσε, τα διάβασε. Μπράβο, σωστά. Νοσταλγώ τον Ανδρέα που τον έκανε. Νοσταλγεί τον Ανδρέα. Το όνειρό σου είναι γίνει δημόσιο υπάλληλο δηλαδή. Ναι. Όχι. Τι όχι, προνοσταλγώ την παλιό Πασόκ. Όχι, νοσταλγώ όλη την ιδέα. Δηλαδή τι πήγανε και κουνούσαν πασοξίδικε σημαίε για την ψυχή τη μάνα του όλοι αυτοί. Αυτό να είναι μια αλήθεια. Βέβαια, αγόρι μου. Είναι άσχημη κατάσταση. Ναι. Συνέχισε τη σκέψη σου. Να σε δώσω και ένα φιλαράκι που είχε. Τέτοιο Πασόκ, φίλε, μπορεί να δει μόνο και να ζήσει αυτή την ομορφιά μόνο αν ανακαλυφθεί η μηχανή του χρόνου. Μπει μέσα, πατήσει το κουμπί και πα 30-35 χρόνια πίσω. Σωστά. Δώσε το φιλαράκι σου. Έλα. Πέρα θέλω να συμμετείχε ένα φίλο μου, έχει ένα πρόβλημα, θέλω να το βοηθήσει. Το κατάλαβα, ουρολόγο θέλει. Ναι. Βοηθήσουμε. Έλα. Έλα, ραπ. Έλα, ρε φίλε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Δεν με εγκόμενα, δεν με θέλει, ρε. Τι να κάνω. Φυσιολογικό είναι στα 18 να μην σε θέλει. Να απευθυνθεί στη μαμά τη. 18 χρόνια δεν θα σε θέλει, ρε Χαϊβάνη. Κύριε Μαλάτο, έχω κάνει τα πάντα. Τι να κάνω, να πούμε. Δεν μου κάθεται. Μια εξάδα αύρα είναι η δουλειά. Σου είπα. Να απευθυνθεί στη μαμά τη. Τι να κάνει, ρε φίλε.
Τι να κάνεις, κάτι μπορεί, δεν κάνεις καλά. Μπορεί να αρέσει στον κατασκευαστή. Εσύ 18 χρονών, ρε φίλε. Εσύ 18 χρονών. Πρέπει να χτυπάς, πρέπει να χτυπάς φτερό 30 ετών. Τώρα είναι καμιά 17 χρονών με σπυράκια. Με ακμή και πας να... Άστρα πες το διάλο. Φύγε και... επόμενη. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρεις την αξία. Θα σε κάνω βασίλισσα, Ελένη. Και αν... Ναι. Αν μάθεις την αξία που έχει το μόριό σου, ναι, θα το μάθεις, αλλά θα είναι τέτοια τα χρόνια που το μόριό σου δεν θα τα αποκρίνεται. Κατάλαβες. Θα το μάθεις, αλλά όταν θα το μάθουν οι μιλφάρες. Όταν μάθεις την αξία του μοριού σου, το μόριό σου δεν θα τα αποκρίνεται. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα αργήσεις. Καλημέρα. Γενικά ο άντρας πάντα αργεί. Και το κρασί αργεί να παλιώσει. Και γίνεται καλύτερο. Ναι. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Έλα αυτό που λέμε. Ναι. Λοιπόν, αν θυμάσαι πολύ παλιά, είχες πει ότι ο Σαωρίδης, ο Σκόδας και όλοι αυτοί δεν φάγανε ούτε ένα φράγκο από τον Άρη, γιατί τώρα είναι φτωχαδάκι κτλ. Το θυμάσαι. Όχι, άλλο είπα. Όχι, αυτό είπες. Αυτό είπες. Αυτό είπες. Όχι, άλλο είπα. Τι είπες, για πες. Είπα. Ο Σαωρίδης και ο Σκόδας είναι φτωχαδάκια. Ναι. Παίκτες δεν πληρώθηκε κανένας. Ναι. Δημόσιο δεν πληρώθηκε κανένα. Ναι. Πού πήγαν τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά, εσύ πες μου. Να κάνει μάνα. Να πάρεις. Περίμενε. Να πάρεις αυτό το οποίο δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Την. Πώς το λένε. Τα λογιστικά. Όχι, όχι. Μια έρευνα που έχει γίνει. Ναι. Να καταλάβεις εκεί. Το πόρισμα. Υπάρχει ένας Αργιανός από τους 100, 200, 500, 250 χιλιάδες που κάθισε να διαβάσει το πόρισμα. Το διάβασες το πόρισμα. Το πόρισμα, ρε φίλε, είναι ένα, δεν χρειάζεται να διαβάσεις τίποτα. Ρε, εδώ έχω εγώ ένα φιλικό μου πρόσωπο που διαβάζει 600 σελίδες σε ένα μήνα του Καζαντζάκη το βιβλίο και το μαθαίνει εφαρσί. Πάμε επόμενη γραμμή. Αργιανή, όταν βγαίνετε και λέτε που πήγαν τα λεφτά, θα μου έχετε διαβάσει το πόρισμα. Τη Νέξια. Εδώ έχει βγει και το πόρισμα του ΠΑΟΚ. Και βγήκε ένας εδώ και λέει στον το διαβάζει το πόρισμα. Εγώ δεν μπορώ, φοβάμαι. Δεν είχε το σκύλο μαζί του. Δεν τον νοιάζει ο Πάουξ να διάβασε το πόρισμα. Καλημέρα. Έχει βάν τώρα, ρε φίλε, τι τον νοιάζει. Καλημέρα, στο δικαστήριο με το σκύλο δεν μπορούσε να πάει. Το σκύλο. Καλημέρα. Καταλάβατε οι άντρες αυτή την πόλη. Μάλιστα, καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Γεια σα, παιδιά. Ξεκινήσατε με τα δώρα στην αρχή, Κουστή. Μ' ακούς. Ποια δώρα, φίλε. Των εργοδοτών που δίνουν και έτσι. Ναι, εγώ αν ήμουν εργοδότης θα λυπόμουν δύο φορές. Εδώ είμαι εργαζόμενος και λυπάμαι. Φαντάζομαι να ήμουν εργοδότης, θα έβγαλα πληρώσει. Άλλο είναι το θέμα, άλλο είναι. Ορίστε. Έχετε ρωτήσει από αυτούς που εργάζονται πόσοι παίρνουν τα δώρα τους. Κανείς. Στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό. Το χαρτί τη. Κανείς. Εκτός από εσάς εδώ στο Μετρόπολης. Παρακαλώ, δεν άκουσα, Στέφανε. Λέγε, ρε φίλε, τι θες να σου πούμε, ό,τι τι. Ναι, και σε λένε, υπόγραψε. Αυτό. Πάρ' την απόλυσή σου. Αυτό. Αυτά τα έχετε υπόψη. Το έχουμε, ναι, εγώ το έχω, το ξέρω. Το ξέρεις, Στέφανε. Το ξέρω, ναι, βέβαια. Μισό λεπτό. Τώρα και με τον Τσίπρα γίνεται αυτό. Πιο πολύ. Τώρα γίνεται πιο πολύ, παλικάρι. Τότε, ρε φίλε, να φέρουμε τον Πατακό πίσω. Όχι, δεν είμαι Πατακό. Α, δεν θες τον Πατακό. Εγώ το θέλω. Φίλε, άκουσε να δεις. Ο Πατακός και οι άλλοι χουντικοί. Τα εργασιακά ήταν μια χαρά. Αλλά δεν μπορούσες να εκφραστείς. Διαλέξτε. Θέλετε να πεινάτε και να εκφράζεστε ελεύθερα ή να μην μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα και να μην πεινάτε. Και νηστικός δεν εκφράζεσαι. Μπορείτε να μου, μπορείτε να μου δώσετε μια. Το καταλαβαίνω. Όχι, εσύ καταλαβαίνεις, τώρα σε λέω. Έχεις αριστερά, ρε. Έχεις αριστερά. Έχεις αριστερά. Μαρξιστής στην κυβέρνηση. Τα παράπονα στον Τζίπρο, όχι σε μένα. Καλημέρα. Να μην υπέγραφε, τι με νοιάζει εμένα. Να πούμε βέβαια ότι τα εργασιακά δεν ήταν καλά. Είχαμε διπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων. Είχαμε και περίπου διπλασιασμό του δημοσίου χρέους. Είναι λίγο μούφες αυτά που λες. Στα λένε εκεί οι μαχητές. Αμάν. Επόμενος, καλημέρα. Διαλέξτε τι θέλετε, ρε. Εγώ θέλω η Βασαβίδη στο έψιλον τώρα να διοριστώ. Θέλω τον Πατακόρε να φέρετε την αριστερά. Γεια σου, ή το Στέλιο. Ωραία. Και τι θέλετε τώρα. Αντιεργατικά είναι τα μέτρα. Πρόβλημά σα. Θέλω να πίνω καπουτσίνο με το μέλιο Φουρτιώτη. Πάμε. Ωραία, ωραίος ήχος αυτός. Κράγκα, κράγκα. Τα λάδια να ακούγονται εκεί. 600 λόγα τα αυτή η μηχανή. Δούρμπο ντίζελ. Πάμε, κόσμο, ναι. Πάμε, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Γιώργος Παδός του Παναθηναϊκού. Καλώς τον. Συλληπιτήρια. Με το πατριώτη τον Πασοκτήλη που θέλω να μιλήσω. Πατριώτης. Πατριώτης Πασοκτήλη.
Ναι. Κύριε Μαλάτο. Ήταν πατριώτης. Ήτο. Τώρα είναι Πασοξής. Τώρα είμαι. Όχι, όχι τώρα είναι πατριώτης. Παλιά ήταν Πασοξής. Ναι. Πάντα πατριώτης. Τώρα είναι μέτρος μεγάλο. Κύριε Μαλάτο, πώς σε λένε το όνομα, γιατί αυτό είναι. Γιάννη. Καλύτερα. Γιάννη. Κύριε Γιάννη, εσείς είχατε πει ότι αρθρογραφούσατε στο Φως το δεκαετία του 70. Όχι. Στην αθλητική ηχό. Στην ηχό. Δεν αρθρογραφούσα. Έγραφα τους αγώνες της Αλφα Αθηνών που αφορούσαν στο Περιστέρι. Δηλαδή Ήφαιστο Ιερόθεο, ΑΟ Περιστερίου, Άμυλα, Ηρακλή Περιστερίου που θα σας πω. Ποια χρονιά? Από το 1972 το Σεπτέμβριο μέχρι το 1976 τον Ιούνιο. Δηλαδή Ρουφ έγραψες? Όχι. Όχι. Τα Αλέφαντο δεν είχες? Όχι. Όχι. Τέλος. Συνέχισε. Εγώ για αυτό που είχατε πει ότι δεν υπάρχει κανένα αίρισμα για τον κύριο Μαρινάκη. Μάλιστα. Εγώ για... αυτό που θα πω για να μην με κόψει ο Γιάννης, θα πω μόνο τι λένε οι επίσημοι φορείς, όχι τι λένε τα site και αυτά. Ποιοι είναι οι φορείς οι επίσημοι? Ότι ο κύριος αντιεισαγγελέας του Ιερίου Πάγου δέχτηκε το πόρισμα και παραπέμπει τον κύριο Μαρινάκη σε δίκη. Αυτό που λέω δεν είναι ούτε μηνύσιμο ούτε τίποτα, είναι επίσημο. Ναι, πότε έγινε αυτό, γιατί μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο? Ναι, αυτό έγινε πριν μία εβδομάδα, κύριε Μαλάτο, δεν το γνωρίζετε? Όχι, ότι... αυτό που λέτε είναι ότι ζήτησε ανέρεση της αθωωτικής απόφασης. Ανέρεση, μπράβο, ναι. Είδατε που ξέρω λιγάκι. Λοιπόν, ζήτησα ανέρεση και δεν είναι σίγουρο αν θα την κάνουν δεκτή. Καταλάβατε. Κατά 99% αυτή η ανέρεση γίνεται δεκτή συνήθως από τον αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου και όχι από κάποιο τυχαίο. Πού το ξέρετε εσείς? Αυτό είναι το δικαστικό ρεπορτάζ. Ακούστε. Χλεβάζετε τον κύριο Θωμαίδη που τον λέτε, δεν ξέρω τι λέτε. Δεν χλεβάζω. Εγώ κρίνω τον καθέναν από τις πράξεις του. Για να μην παρεξηγήσετε, πήρε προθεσμία από την εισαγγελία ο Μαρινάκης και θα δώσει μετά τις γιορτές τις εξηγήσεις του. Θα μάθεις να ακούς πρώτα όταν μιλάω. Θα δώσει λοιπόν τις εξηγήσεις του ως ύποπτος για ενδεχόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση του Νουρουάν. Μα δεν μιλάω γι' αυτό. Ναι, εγώ μίλησα τώρα για το συγκεκριμένο το οποίο βγήκε πριν από λίγο. Εντάξει. Δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ μιλάω για την εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο, όχι για τον Ουράν. Αυτό δεν το πιστεύω. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα γιατί εκείνη τη στιγμή μιλούσα. Έπαιρνα γραμμές στον αέρα. Σου ζητώ συγγνώμη τότε. Ναι, ναι. Να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Κούγιας λοιπόν, εγώ που το ρώτησα, λέω ρε, εσύ ο Βρούτος, τι θα πάθει? Λέει τίποτα δεν θα πάθει. Λέω γιατί? Γιατί λέει για να αποδείξει το ποδόσφαιρο, στημένους αγώνες κτλ. Είναι ολόκληρη δικασία. Δεν αποδεικνύεται, λέει. Είναι λέει σαν το Θεό. Δηλαδή τι? Δεν μπορεί να αποδείξει την ύπαρξή του, λέει. Τι είναι ο Θεός, η πλάση. Μπορώ να πω λίγο. Ναι, δεν είναι νομικά. Τώρα εγώ σου μιλάω με τον Κούγια, δεν μιλάω τώρα. Μου λέει ότι αυτό για να αποδειχθεί είναι σχεδόν αδύνατον. Πρέπει να μπουν πάρα πολλές παράμετροι μέσα. Στη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει και ο κοριός της ΕΕΠ, οπότε υπάρχουν ηχογραφήσεις. Δεν είναι ναι, ότι... πρόσεξε να δεις τώρα. Ο κοριός της ΕΕΠ είναι ανάλογα τη συμφέρει τα πισινά μας. Μπορείς να κόψεις ό,τι θες από τον κοριό. Μπορεί να κόψεις ό,τι θέλει. Η ένστασή μου είναι στον κύριο Μαλάτο που λέει ότι δεν υπάρχει αίρισμα. Δεν μπορεί να λέει ότι όλα είναι προπαγάνδα και όλα τα λέει ο. Δεν ξέρω ποιος ο Θωμαίδης και ο. Στο τέλος θα δούμε ποιος θα έχει δίκιο. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος. Υπάρχει ιδέα, αυτό δεν το λέει κανένας. Αυτό είναι παράνομο. Εγώ έχω αποδείξεις. Ότι δεν μπορείς να αγοράσεις αγγλική ομάδα αν δεν σου ψάξουν και τον παππούλη σου. Πού τα βρήκε και τι είχε. Εγώ δεν ξέρω, λέω τι λέει η ελληνική δικαιοσύνη. Επειδή ξέρω τώρα, λοιπόν γι' αυτό σας λέω και το αίρισμα είναι ότι εγώ δεν έχω λεφτά και βουτάω το πορτοφόλι του Ραπτόπουλου. Ναι, αλλά ο κύριος Μαρινάκης πώς έγινε δημότης Αγγλίας δηλαδή. Ο άνθρωπος... που στο Λονδίνο κάτοικος, πώς γίνεται αυτό. Ο άνθρωπος έχει επιχειρήσει και τα λοιπά και δεν έχει κανένα λόγο να κάνει τέτοιες δουλειές. Αχα, και ψηφίζει και Λονδίνο και Πειραιά. Βλέπω τι λέει η ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα τι λέει η αγγλική, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Καλά, περιμένετε την ελληνική δικαιοσύνη γιατί και μια... Σε αυτή πιστεύω. Ρε φίλε, με συγχωρείς, πόσο χρονών είσαι? 23. Και πιστεύεις στην ελληνική δικαιοσύνη? Ένα πολιτικό κόμμα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω καμιά δικαιοσύνη. Ούτε απλά εγώ, έμαθα στη ζωή μου που είμαι τα διπλάσια χρόνια σου. Όποιος έχει πολλά λεφτά, συνήθως τη γλιτώνει. Δεν το υιοθετώ εγώ, γιατί αυτό είναι μήνυση. Όχι, όχι, δεν είναι. Συνήθως είπα. Στατιστικός. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Φοβάσαι, ρε φίλε. Εγώ, γιατί γεννήθηκες για να φοβάσαι? Ανώνυμα μιλάς, επώνυμα μιλάω εγώ. Εσύ φοβάσαι. Σε βλέπω, σ' ακούω λίγο κουμπωμένο. Ακούνε οι Τούρκοι μέσα, σας στείλουν εμένα στο τέλος. Καλημέρα, είμαι γέρος. Φοβάται. Η επόμενη ήταν σου Τσιλέρ.
Πάμε, καλημέρα. Πάμε. Φοβάται ο Νέα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Γεια σου, Νέα. Τι ωραία φωνή. Τι χορδί πάω. Τι φωνή ωραία. Βεύμα Πασόκ και Ηθική. Πρέπει να έχει καρφώσει κάτι κούτε χαμπέ τσιγάρε. Πάπα. Κάτι χαμπέ κατοστάρια. Η νικοτίνη κάνει πάρτι ρέιβ. Ρέιβ πάρτι κάνει η νικοτίνη. Κύριε Μπαλάτη, δεν μιλάω με τον Στέφανο και τον Κωστή γιατί κάνουν φασαρίες τώρα τελευταία. Ό,τι πεις εσύ. Θέλω να μιλάω με αυτούς. Ναι. Γιατί κάνει φασαριόζι. Κύριε Μπαλάτη, που είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, σε ποια θέση είναι? Πρώτος. Ο ΠΑΟΚ. Τρίτος. Λοιπόν, απέτυχε στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Μπαλάτη, στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για πασοκουμπά για βλάδες. Δεν καταλαβαίνω. Ξαναπείτε το. Πω μίζα. Και εγώ άμα σας πω κάτι κεφαλονίτικο θα το καταλάβετε. Καλά, μη μας κογιονάρετε. Θα σε πει τώρα, νιόνιο. Μη μας κογιονάρετε, για πείτε. Εγώ σας μιλάω για τρίτος που εσείς τουλάχιστον του συνεφέρετε live και δεν το έχει κάνει κανένας άλλος στη Θεσσαλονίκη, κύριε Μπαλάτη. Σας μιλάω για τρίτος και πασοκομπά για βλάδες. Όποιος δεν την ξέρει τη λέξη παγιαβλάς, να την ψάξει λίγο, και είναι και κακό να είσαι και παγιαβλάς και πασόκ μαζί. Ναι, είναι συνδυασμός δηλαδή. Είναι ναι. Συνδυασμός, Κωστή μου. Είναι συνδυασμός. Το πιάνω, το υπονοούμε. κύριε Μάλατε, θα τελειώσετε φέτος πρώτη. Αυτή είναι η μοίρα σας τελικά. Να βγαίνουμε πρωταθλητές, είδατε. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον το Πασόκ εσείς το γνωρίζετε, δεν θα φαλτσάρει. Αυτή εδώ είναι τόσο, δηλαδή είναι τόσο χαβαλέ Πασόκ, αυτή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και το Πασόκ που είναι χαβαλέδες Πασόκ. Ναι. Δεν είναι το πραγματικό. Μάλιστα. Δεν είναι από Λαμία και κάτω. Γιατί εγώ το over το πληρώθηκα το Λαμία. Από πού κατάγεσαι, αδερφέ, για πες λίγο. Στέφανε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Δεν θα ήθελα να σου απαντήσω. Αυγή. Από χωριό κατάγεσαι, από χωριό. Αυγή. Η ερώτηση είναι πασοξίδικη. Αυτό θέλω. Γιατί θα με καταλάβεις την επόμενη επόμενη που θα σε κάνω, κατάλαβες. Να, γέλα λίγο ακόμα, γέλα. Λοιπόν, αυτό ρε φίλε μου θυμίζει Ούρσους 35 τραχτέρ του 86 μοντέλο που παίρνει μπρος. Να, χαρ, Γκρούντιχ τηλεόραση. Να, το κατάλαβε, γι' αυτό γελάει ακόμα. Από χωριό είναι, δικό μας είναι. Πάτα μίζα. Άμα σε βάλω test drive, το πνευμόνι σου με του κόκκινου, ποιο θα βγει πρώτο, λες. Κύριε Χιλετήδη, προστατέψτε με λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Μαλάτε, πρόκειται για πασοκουμπά για βλάδες. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Τρίτος και πασοκουμπά για βλάδες. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Να όμως θα αλλάξει η μοίρα του φέτος. Και θα πάμε στο Μακεδονία Παλάς και θα φωνάξουμε και θα βγει ο Σαββίδης σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου δεκαετία του 80 και θα αρχίσει να φωνάζει. Λίγα λόγια τον Ιβάν. Σύντρεπα τα τότερα! Και θα είναι και ο Γιωργάκης ο κοντό από δίπλα. Εμένα με είπε ο Γιωργάκης και Δρακουλή να βάλω στο κυλικείο ό,τι θες, λέει Πούλα. Εντάξει. Πούλα. Καλημέρα, ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα. Νάτος. Τελικά ή το θέλεις ή δεν το θέλεις, είναι χορηγός ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τι λαό θάλασσα, τι λαός, τι συγκίνηση. Δεν μπορείτε χωρίς αυτό να. Δεν μπορείς τον βγάλουν από τον τάφο ή τον έχουν μονίμως εκεί τώρα. Κοιτάξτε να δεις, ναι. Δεν ξέρω αν τον βγάλουν ή θα βγει, αλλά ο Ανδρέας ζει. Βέβαια. Νάτος ο χορηγός. Δεν τον ξεχάσατε βλέπω. Η Γιάννη στο κλίμα το είχε φτιάξει με τον Σπυρόπουλο. Εσείς ακόμα το θυμάστε. Αγαπητέ, κύριε Γιάννη. Γιάννη μου. Κάνε λίγο μαθήματα εκεί. Κάνε λίγο μαθήματα για δημοκρατία και ελευθερία. Ναι, δημοκρατία. Κατάλαβες. Και Πατακό δεν μας χρειάζεται. Ελευθερία μας χρειάζεται. Με ελευθερία Αρβανιτάκη θέλετε. Φάε τώρα ελευθερία με ροδάκινο και βύσινο με βούτυρο. Ελιέστερα μάτρα ελευθερία να μην φάει. Ελευθερία τώρα, ναι. Ας την παντσέτα να την τρώνε άλλη τώρα, φάει ελευθερία εσύ. Σ' αρέσει ελευθερία και εμένα μ' αρέσει. Ναι. Εσένα τι σ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει φίλε να μπορώ να λέω ότι θέλω και να πεινάω. Και να πεινάς. Βέβαια. Για αυτό λέω και εγώ ελευθερία. Εμένα μ' αρέσει να μην λες ότι θέλεις, να λέω ότι θέλω εγώ και να τρώω. Εμένα μ' αρέσει ελευθερία. Εμένα μου αρέσει να λέω ότι γουστάρω
Και α μην έχω ψήλη, να μην έχω να φάω. Αγωνίεσαι. Αυτό είναι. Ο άλλο θέλει να είναι σκλαβωμένο και να είναι χορτασμένο. Άμα σε λέγανε στολή. Τώρα, έρχεται η Χούντα και σε στέλνει εξορία στη Μύκονο, θα πήγαινε. Ναι. Όχι. Έρχεται η Χούντα, γίνεται η Χούντα και σε στέλνει εξορία στη Μύκονο, θα πήγαινε. Να κάνω τι στη Μύκονο. Ξέρω εγώ. Να κάνω τι. Άμα ήμουν 28 χρονών θα πήγαινα, ναι. 28. Κάνε τον ενεργειακό εσύ τώρα. Τώρα τι να κάνω. Εγώ θα σας συνηθούσα κάποιο άλλο νησί. Πες μου. Ξέρω εγώ το νησί το δικό μου. Όχι, ναι. Κεφαλονιά. Ναι, ναι, Αργοστάλη. Πώς εντόνισε. Να κάνετε στη Μύκονο ρε παιδιά που το πιο ψηλό δέντρο είναι ο Μαϊντανός εκεί πέρα. Μου λέτε τώρα. Ναι. Ενώ η Γιάρος ψηλή, ε. Ναι. Λάθος κάνεις, το πιο ψηλό δέντρο εκεί πέρα είναι η Σικιά. Τι πόσο χρόνο να είναι, δύο γιορτάκια χωρίς πέτσα να είναι. Η ηλικία σας είναι για την Τίνο, κύριε. Όχι, γονατιστή να παρακαλάτε. Σαν το κινούσι να πηγαίνετε γονατιστή. Ναι. Να ζητάτε να κάνετε τη λαμογιά από τον Ανδρέα στα 30 και τη λαμογιά από τον Άγιο και την Παναγιά στα 60. Βέβαια. Πάντα θα ζητάτε. Ο Ανδρέας έδινε, η Παναγιά δεν ξέρω αν δίνει. Πηγαίνουμε και στην Παναγία, μη σε θέλω να μου πεις. Παναγία δεν δίνει όμως. Θέλω να μου πεις. Ο Ανδρέας έδινε. Ο Ανδρέας έδινε. Δεν έδινε ο Ανδρέας. Αυτό εσύ... για τον Ανδρέα θέλω να σου πει. Δεν δίνει, Παναγία δεν δίνει. Αν έδινε ο Ανδρέας, εσύ ο πρώτος άσο που θα έπαιρνες. Μα εγώ δεν είπα ότι δεν έδωσε. Έδινε. Α, πήρες εσύ. Ό,τι κάτι πήρα κι εγώ. Α, πρόλαβα κάτι. Θέλω να μου πεις πότε έδινε πιο πολύ ο Ανδρέας. Προλιάνης ή Μεταλιάνης, Δήμητρας. Δεν έδωσε ποτέ. Ο Ανδρέας έδωσε μόνο στο λαό ελευθερία και δημοκρατία που δεν την είχαμε μέχρι τότε. Ναι, και κάτι ψυγεία παριζάκια. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι γίνανε. Άσε με τώρα. Και δημόσιοι υπάλληλοι. Άσε με τώρα. Συγγνώμη, δεν μου λες, συγγνώμη. Σε συγχωρώ. Πιάσε, διάβασε τα χαρτιά όλα. Ποια χαρτιά, τι είμαι, ο χαρτορίχτρα. Πόσους υπαλλήλους παρέδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και πόσους έχουμε. Τι πόσους έχεις. Πόσους δημόσιους υπαλλήλους είχαμε τότε όταν. 5 εκατομμύρια είναι. Και πόσους έχουμε τώρα. 5 εκατομμύρια είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ ρώτησα κάτι άλλο, ρε Στέφανε. Γι' αυτό σε ρώτησα. Πόσους έχουμε τώρα και πόσους παρέδωσε. 5 παρέδωσε, 5 είναι τώρα. Εγώ δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Τι όπως τα λέω δεν είναι. Είναι πολύ περισσότεροι τώρα. Τώρα είναι περισσότεροι. Ναι. Καλά. Πρώτο τελευταίο να προλάβουμε. Καλημέρα. Κάτε. Γεια σου. Γεια σου, γλυκέ μου άνθρωπε. Πορ. Ούτσενα. Του χαλάσω εγώ χατήρι εγώ την ούτσενα. Όχι. Λέγε φίλε. Έλα. Έλα. Κύριε Μαλατό. Ορίστε. Άγω, Μιχάλη, με. Να ρωτήσω κάτι. Θα σα πω μια ιστορία εδώ. Πες την Αμερικά σου, ελληνικά, την καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Θα σα πω κάτι. Ναι. Το 86-87, τότε που ήταν το Πασόκ. Τότε, ναι. Ναι. Εδώ για να πάρουμε εμείς, επειδή ερχόμουν από τη Σταυρούπολη, ήρθαμε το 78, για να πάρουμε το. Να πιάσαμε ένα οικόπεδο εδώ πέρα και να πάρουμε τον τίτλο. Αγοράσατε ένα οικόπεδο. Μπράβο. Για να πάρουμε τον τίτλο, ερχόταν το Πασόκ, ερχόταν οι κομμουνιστές, που λέει και ο Κουστής, ερχόταν η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είχαμε ο Φωτιάτης που είχα τον Ξάρφο, ξέρω εγώ, μου λέει, μου έδωσε μια σημεία, δίμετρη, αλλά πράσινη, λέει, ύφασμα γυαλιστερό. Το έκανα εγώ η σημαία, την είχα βάλει μέσα στο σπίτι, με λέει, μάνα μου θα έρθουνε, λέει, το Πασόκ. Και εγώ νόμιζα ότι θα είναι το Πασόκ. Να, άμα δεν είναι το Πασόκ, βγάζω τη σημεία και ήταν οι κομμουνιστές. Τη βγάζει τη σημεία, άρα παιδιά, άντερα αδέρφια, κοιτάνε οι κομμουνιστές. Ω, τι λέει αυτός τώρα, τι δουλειά έχουμε εμείς, φεύγουν αυτοί. Ρε, να κάνετε τον τίτλο, να κάνετε, ξέρω, να βοηθήσετε, μόλις ήταν τη σημεία του Πασόκ, ξανά πάλι μετά, τότε με τις εκλογές. Ξανά ερχόταν, ήρθαν, με λέει η μάνα μου, ήρθαν για να δουν τον τίτλο, να βοηθήσουν, ξέρω εγώ. Κατάλαβε κανείς τίποτα. Εγώ κατάλαβα. Λοιπόν, άκου Μιχάλη, θέλω να μου πεις για τη φωτογραφία που έδειχνες πώς να χτίζουν οι Αμερικάνοι. Θέλω να μου την πεις τώρα στον αέρα. Πώς έδειχνες τους Αμερικάνους να χτίζουν. Ναι. Δεν λέγε τώρα. Εκείνο, οι Αμερικάνοι φτιάχναμε εδώ τον δρόμο. Που ήταν ένα χιλιόμετρο και είχα το καρότσι εγώ. Και κουβαλούσαμε με το καρότσι, φτιάχναμε τα τσιμέντα. Και αυτό το πράγμα γινόταν δηλαδή. 13 χρονών. Τα ρήθρα φτιάχνατε. Ναι, είχαμε πετάμε το. Από την γεωργική σχολή αυτή ήταν. Τους είχαν φέρει, βοηθήσαν εδώ να κάνουμε ένα δρόμο δηλαδή από την πλατεία μέχρι τα μνήματα. Και το κάνανε να πούμε. Και βγήκε φωτογραφία. Και εγώ μικρός που ήταν, κουβαλούσα το με το καρότσι. Και ρίχναμε τα μετά. Αυτό φτιάχνει.
Το κατάλαβα. Βέβαια, σε κατάλαβα. Όλα αυτά. Όχι, και το άλλο. Άκουσα. Ναι. Ήρθαν η Νέα Δημοκρατία και νόμιζα ότι ήταν του Πασόκ. Βγάζουν τη σημαία, του βλέπουν η Νέα Δημοκρατία τη σημαία αυτή να δω του Πασόκ. Άντε, αδέρφια, ξέρω εγώ, να βοηθήσετε να πάρουμε τον τίτλο. Ποιο. Δεν ήταν τελικά. Σου λέει, τι δουλειά έχει. Εμείς ήρθαμε να βάλετε ψήφους. Εμείς ήρθαμε να δώσουμε εγώ, ο πατέρας μου, η μάνα μου, ξέρω εγώ, ψήφους. Και εγώ βγάζω τη σημαία και νόμιζα ότι ήταν του Πασόκ. Αν δεν ήταν του Πασόκ, ήταν Νέα Δημοκρατία. Το κατάλαβε ο κόσμος. Καταλαβες. Μήνυμα έστειλε στο μωρό να σ' ακούει που παίρνει τηλέφωνο εδώ που σε έβγαλε τις φωτογραφίες. Ναι. Α, μπράβο, θέλω να έχεις τηλεθέαση. Ακροαματικότητα, πώς θα λένε αυτά. Να πω και ένα άλλο, κύριε Μαλάτο. Πες ένα ακόμα. Όχι. Αν το επιτρέπει η εκπομπή. Ναι. Για τότε με το Πέσνα, με την Υπουργό Εξωτερικών που ήταν με του Καραμαλή. Ποια ήταν η Υπουργό του Καραμαλή. Η Ντόρα. Θυμάστε τότε με τα Σκόπια. Αν θυμάστε, του είχαν πει και στις ειδήσεις κάποια στιγμή ήταν να δώσουν ένα ποσό μεγάλο για να κλείσει το θέμα με το όνομα. Το γνωρίζετε? Όχι. Τι έγινε τελικά? Ήταν να δώσει ένα ποσό μεγάλο, δεν ξέρω, γύρω στα 5-10. Δωροδοκία δηλαδή. Ναι. Υπάρχει, όντως είναι αλήθεια. Του είχαν πει και στις ειδήσεις για να το κλείσει το θέμα και να κλείσει. Και μετά δεν ξέρω τι. Κοιτά, πάμε είναι στο δικαστήριο και πούμε ότι σε πόντιος ελαφρυντικά μόνο θα έχουμε. Φύγε. Δηλαδή, άμα τώρα αυτό κόπηκες, γιατί αυτό είναι μηνύσιμο, ναι. Αν πάμε στο δικαστήριο και μας κάνουν μήνυση, θα πούμε ο άνθρωπος είναι πόντιος. Αγόρι μου, είναι αφός από την Καλαμαριά. Για 4 χρόνια θα μας βάλουν 2. Θα έχουμε ελαφρυντικό. Πάλι καταδίκη θα έχουμε. Τελευταία γραμμή για τσίπρα. Και αν μας φέρει τσιγάρα στη φυλακή, θα μας καταδικάσουν 10. Πούμε, κύριε Πρόεδρε, είναι πόντιος. Αυτός. Εντάξει, έχει ελαφρυντικό, θα πει ο Πρόεδρος. Άμα πας με τη μύτη, χρήσω τσακανέα. Καλημέρα, τελευταίος, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Τι κάνετε, γεια σας, ο Αντώνης. Το φιλαράκι μας είναι από την Αθήνα αυτός. Στέφανε, τι κάνεις, Στέφανε. Καλά, φιλαράκου, εσύ. Γεια και ο κύριος Μαλάτος, να είστε καλά όλοι. Θα είναι καλά. Λοιπόν, αυτό που λέει, εσύ θα δικαστείς μέσα από τη μαρμίτα που είπες σε μια εκπομπή που άκουσα ότι η Άκη είναι μικρότερο μέγεθος από τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Γάβρο εκεί του Μαλάτου. Ναι. Και να είσαι σίγουρος ότι θα δικαστείς όχι από εμένα, το φίλο σου τον Αντώνη από τα Εξάρχεια, αλλά θα δικαστείς από την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και εννοώ και γρήγορα. Ναι. Πρώτον, καλά, άστο το ότι θα πρέπει, Ραπτόπουλε, κάποια στιγμή να μετρήσεις την αδρεναλίνη σου στο αίμα. Μέτρησα. Καλά έκανες. Λοιπόν, Στέφανε, ψήσουνε να του κάνουμε 700, άκου δω ρε, 700 αδρεναλίνη έχω. Πω. Τι αδρεναλίνη ρε παιδιά, τεστοστερόνη μήπως? Ο Ζαγοράκης. Τεστοστερόνη αυτό που λέτε ρε. Τεστοστερόνη είναι αυτό ρε. Αδρεναλίνη πόσο έχεις τώρα? Δεν τη μέτρησα. Δεν παράγεται αυτό. Τεστοστερόνη έχω 700. Ας την τεστοστερόνη και πήγαινε στην αδρεναλίνη κάποια στιγμή. Πες μου ρε, πόσο είναι να πούμε. Τι μονάδες είναι. Στέφανε, ψήστονα. Ναι. Να κάνουμε εντατικά. Ναι. Να περάσει η ιατρική, ο Ραπτόπουλος, να ησυχάσουμε. Γουστάρισε. Άμα δεν περάσει αυτός η ιατρική, θα την κάψει μόλι τη βάση. Πολύ ποδοστολάρικα να βγάλει καρκίνο, λέει στον άλλον. Έχει έφραγμα, παθαίνει. Ναι. Ραπτόπουλε, φίλε μου, αδελφέ μου. Ναι. Ποτέ από εμένα, ναι, από την ΑΕΚ δεν έφυγε σημαία για άλλη ομάδα. Ενώ μεγάλη μου. Δηλαδή, κάτω λιανά. Δηλαδή, ποτέ δεν έφυγε από μένα όπως έφυγε ο Δωμάζος και ήρθε σε μένα από τον Παναθηναϊκό. Το θυμάσαι αυτό. Ποτέ δεν έφυγε ο Μητρόπουλος. Αλέκος Αλεξανδρής. Από εμένα. Αλέκος Αλεξανδρής. Δεν, όχι, δεν ήταν σημαία, δεν ήταν Παπαϊωάννου, δεν ήταν Μανολάς. Ντουσαμπάγεβιτς. Δεν έφυγε ρε από τους Αμπάγεβιτς, τα Φράγκα! Δεν πήγε ρε σε Ολυμπιακό να παίξει μπάλα ρε, όπως ήρθανε, όπως έφυγε ο Δελικάρης και πήγε στο Παναθηναϊκό. Για παίχτη μιλάς. Όπως έφυγε ο Αντωνιάδης και πήγε στο, σαν παίχτες μιλάω ποτέ, είμαι οικογένεια μεγάλη εγώ, ποτέ σημαία δεν έφυγε από μένα. Την άλλη φορά λοιπόν σας είπα για τον Άρη και το είδατε λίγο στραβά. Λοιπόν, μάγκες, από τον Άρη που ποτέ δεν τον βοήθησε κανένα Πασόκ και κανένας τίποτα, περάσανε μεγάλοι παίχτες. Που εμείς οι πενιντάριδες πηγαίναμε Φιλαδέλφια για να τους δούμε. Προσωπική μου αδυναμία ήταν ο Κουής. Όπως και ο Σκόμπο, όπως και ο Ζελελίδης. Πολλοί παίχτες περάσανε. Ο Κουής ήταν φοβερός παίκτης στο άξονα. Φοβερός, μεγάλος παίκτης. Μεγάλο κεφάλι, μεγάλο χτύπημα στα χέρια η μπάλα. Από τον Ηρακλή πέρασε αυτός ο μεγάλος Χατζηπαναγής που γέμιζε γήπεδα.